βρίσκουμε την άκρη. Θα τη βρω την άκρη, μη το συζητάς. Θα τη βρω την άκρη, μη το συζητάς. Δεν βρίσκεις άκρη, δεν βρίσκεις άκρη, ούτε στο γέλιο, ούτε στο δάκρυ. Ο κόσμος όλος μου φαινοκομείο, ο κόσμος όλος. Σταματήστε επιτέλους να κοιμηθούμε. Δεν ξέρετε ότι είναι ώρα κοινές ησυχίας. Όχι, παππού. Αυτές οι ώρες είναι πλέον ώρες κοινής ανησυχίας. Έτσι, ε. Ώρες κοινής ανησυχίας με τον Κώστα Βρανά. Σαν δεν τρέπεστε λίγο βραδιάτικα, παλιοχαρακτήρες, τετιμόιδες, αλήτες. Το παιχνίδι έχω καταλαβεί τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Κιούδας. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο αγούλο μάτις. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια. Στο δάμια και στο πατίο το πατιέται κρατίο. Ρε δεν είναι το τόσουλι, εδώ είναι του Ρασούλη. Ρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του Ρασούλη. Στο πανιάκι, στο πανίο, στο πανί και δεκαδίο. Καλησπέρα, καλημέρα. Εδώ και εμείς τα 9 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Πρώτες στιγμές τρίτης πλέον. Και τι τρίτης, ε? Να το πήρατε χαμπάρι. Είναι τρίτη και 13. Να τα και τα πιο ευχάριστα. Εξού και η ανάρτηση της εκπομπής, κάτω από την οποία μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε, να φτύνετε τους κόρφους σας, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, δεν πιστεύετε σε αυτά? Τώρα έτσι πλάκα-πλάκα. Είστε των προλήψεων, ρε παιδί μου, που λένε, ή όχι? Γενικά ως Έλληνες, και εντύπωση είναι αυτή έτσι μέσα από τα χρόνια εμπειρίας, ρε παιδί μου, αλλά και κάποιες έρευνες που υπήρχαν σχετικές, μας βγάζουν ότι είμαστε αρκετά προληπτικοί σε σχέση με άλλους λαούς. Είναι ωραίο θεματάκι, είναι και αυτό, άμα θέλετε, μέσα στα άλλα. Έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Βασικά αυτό που έχει ενδιαφέρον, νομίζω, περισσότερο είναι το γιατί. Όχι σε επίπεδο Έλληνα μόνο, γενικά, ρε παιδί μου, για τον άνθρωπο. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι προληπτικός, πού μπορεί να οφείλεται, πώς μπορεί να εξηγείται αυτό? Υποτίθεται η θρησκεία, αν τα ξέρω καλά, δεν αναγνωρίζει μοίρα, έτσι ότι είναι να γίνει ένα κακό και θα έρθει, ρε παιδί μου, και θα γίνει. Ούτε κάρμα, ούτε τίποτα τέτοια. Όλα αυτά πώς τα λένε. Γιατί ο άνθρωπος να είναι προληπτικός από τη φύση του? Λέω άνθρωπος γιατί γενικά οι περισσότεροι είμαστε, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, είτε τέλος πάντων το έχουμε καταλάβει είτε όχι, λίγο ή περισσότερο ο καθένας από εμάς, όχι ο καθένας, οι περισσότεροι, εντάξει, είμαστε. Είμαστε και εμείς, και εγώ ας πούμε που λέω ότι δεν είμαι,
κατά βάθος μπορεί να υπάρχουν πράγματα που να παραπέμπουν στο τι είμαι και να μην το έχω δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε και τα βλέπουμε και αυτά. Πάμε προς άγνωστη κατεύθυνση και όπου μας βγάλει. Ώρες κοινής ανησυχίας στη ραδιοφωνική σας συντροφιά μέχρι τις 3. Με ό,τι, μα ό,τι, μα ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει. Μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο 54.045 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στο Facebook του κυρίου Ζούκεμπεργκ. Έτσι με το ειδικά διαμορφωμένο στεφάνι, είναι ειδικά διαμορφωμένο για τη μέρα το στεφάνι. Πώς έχει τα μαγιάτικα τα στεφάνια, έχει και τα, πώς τα λένε, τρίτο δεκατριαριάτικα. Καταλάβατε. Έτσι που λέτε. Καλημέρες και στους πρώτους, καλησπέρα, καλημέρες, έρχομαι σε λίγο για την Περασιάνο 1. Πριν απ' όλα να δούμε λίγο τι έχει η μέρα στα πεταχτά. Η μέρα έχει τον Ακύλα και Πρίσκυλα. Ναι, βρήκαν μέρα και αυτοί να γιορτάζουν, Τρίτη και 13, μπράβο. Αυτοί θεωρούνται οι Άγιοι Βαλεντίνοι της Ορθοδοξίας, άμα... Για όποιον δεν ξέρει, αν διαβάσετε λίγο την ιστορία τους θα καταλάβετε. Τους είχε προτείνει κιόλας η Εκκλησία από ό,τι θυμάμαι κάποτε για την αντίστοιχη γιορτή, αλλά τελικά επικράτησε ο Βαλεντίνος. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε εδώ, αμάν. Και Διεθνής ημέρα προφυλακτικού, λέει. Χρόνια του πολλά και αυτούνου. Και τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Χρόνια πολλά και σε εμάς άμα είναι έτσι. Ραδιόφωνο, καψούρα μεγάλη. Δεν ξέρω εσείς τι προτιμήσεις έχετε. Εγώ εξαπανέκαθεν του ραδιοφώνου ήμανε. Δηλαδή σαν ακροατής τώρα μιλάω. Σαν ακροατής το λατρεύω κυριολεκτικά. Σαν παραγωγός το αγαπώ. Μερικές φορές βέβαια θέλω να φύγω από κανένα μπαλκόνι να πω την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Είναι κάποιοι, τώρα αν μιλάμε για πίσω από το μικρόφωνο που λέμε, που είναι λάθος αυτό, μπροστά από το μικρόφωνο είμαστε κανονικά, γιατί άμα ήμασταν πίσω δεν θα ακούγονται τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, είναι κάποιοι ρε παιδί μου εδώ που, ξέρεις, οι ραδιοφωνατζίδες οι λεγόμενοι, είναι κάποιοι που έχουν, επειδή είπα τώρα το ραδιόφωνο το αγαπώ πάρα πάρα πολύ, το λατρεύω σαν ακροατής, είναι κάποιοι που κάνουν ραδιόφωνο και είναι γεννημένοι γι' αυτό, που έχουν το μικρόβιο που λέμε. Δεν μπορούν χωρίς ραδιόφωνο ρε παιδί μου, έχουν γεννηθεί γι' αυτό το πράγμα. Εγώ δεν νιώθω ότι είμαι ένας από αυτούς, να πω την αλήθεια. Έτσι, δυστυχώς. Λέω δυστυχώς, γιατί αν είχα και το μικρόβιο, πιστεύω θα ήμουν πιο καλός και πάνω στη δουλειά. Το αγαπώ, μου αρέσει σαν δουλειά, σαν χόμπι. Έτσι, μέχρι εκεί. Σαν ακροατής, δηλαδή, μέσα η ψυχή που λένε, νιώθω ότι το έχω περισσότερο ανάγκη. Δεν ξέρω καλό ή κακό, αλλά έτσι είναι. Και άμα είναι έτσι, το μοιραζόμαστε. Εσείς. Όχι αν θα κάνατε εκπομπή σαν ακροατές, πώς να το πω τώρα, άμα έπρεπε να διαλέγατε ρε παιδί μου, ανάμεσα σε τηλεόραση και ραδιόφωνο π.χ. Αν ήσασταν αναγκασμένοι να διαλέξετε ένα από τα δύο, ποιο θα επιλέγατε να κρατήσετε τώρα με αφορμή την ημέρα ραδιοφώνου. Κάτι μου λέει το ραδιόφωνο οι περισσότεροι. Ξέρεις, εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε και το εξής. Να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, πιο ενδιαφέρον. Εδώ τώρα μπορούμε να το κάνουμε, πώς το λένε, όχι τώρα γκάλωπ κανονικά με χαρτιά και στυλό και φορευτικές, έτσι ατύπως. Εδώ μπορούμε να βάλουμε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή διαδίκτυο. Να το κάνουμε το δίλημα, τρίλημα. Εδώ θα ήταν νομίζω πολύ πολύ έτσι πιο δύσκολο. Αν βάζαμε και το ίντερνετ μέσα θα ήταν η εξίσωση πολύ πιο ζόρικη. Λοιπόν, για σκεφτείτε το και αυτό λίγο αν θέλετε, τώρα με αφορμή την ημέρα ραδιοφώνου, αν έπρεπε να έχετε ένα από τα τρία, ραδιόφωνο, τηλεόραση ή ίντερνετ, τι θα λέγατε. Μέχρι να το σκεφτείτε πάμε μία ψηλή και από καιρό ημέρας, για να κλείνουμε κιόλας σιγά σιγά με τα εισαγωγικά. Λοιπόν, ο οποίος καιρός μας λέει ότι θα έχει από... κάτσε λίγο. Από 8 μέχρι 14. 8 με 14.
Ναι, 15 είναι νωρίτερα. Δεν υπάρχει μέρα. Δηλαδή, 8 στις 10 μέρες. Βλέπω, κάνω ένα βλέφαρο εκεί πέρα λίγο απογευματόβραδο. Και τώρα το έχω μάθει και ανοίγω ξανά τώρα την ώρα που μπαίνω στο στούντιο, γιατί πολλές φορές αλλάζει. Τέλος πάντων, μας τον έκλειψε ένα βαθμουλάκο και πάλι. Από 8 μέχρι 14. Με ήλιο και κάποιες αραιές συννεφιές. Εντάξει, καλά θα είμαστε και σήμερα. Καλά θα είμαστε, θα μου πεις τώρα Τρίτη και 13, λίγο σχετικό, αλλά τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε καλά να είμαστε και σήμερα γενικότερα. Βρήκανε μέρα και οι αγρότες για συνάντηση, έτσι. Τρίτη και 13, κρίσιμη συνάντηση, λέει, με Μητσοτάκη κιόλας. Τρίτη και 13 και με Μητσοτάκη, το ζούμε και αυτό. Εντάξει, τον βλέπω εδώ τώρα στο My News, έχει μία φωτογραφία. Να συγχαίρει το Ρεχάγκελ. Πόσο χρονών είναι ότο. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο οποίος Μητσοτάκης έκανε και δηλώσει για τα γήπεδα και είπε ότι η απόφαση για το κλείσιμο ήταν σκληρή μεν, επιβεβλημένη δε, και ότι η ορθότητα των μέτρων θα κριθεί στην πορεία. Και τέλος πάντων, άντε να δούμε τι θα δούμε. Προφανώς όλο και κάτι θα προσφέρουν και τα νέα μέτρα. Το θέμα είναι εάν θα λύσουν τα προβλήματα επί της ουσίας, έτσι, ή αν απλά δηλαδή φύγει η βία από τα γήπεδα σε μεγάλο βαθμό και μεταφερθεί εκτός. Και έχουμε τελικά μισή δουλειά, έτσι, γιατί άμα είναι να φύγει από τα γήπεδα και να γίνονται στους δρόμους τα περιστατικά, τι να το κάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, είδομεν και κρίνομεν, αν και κάποια μέτρα, δεν ξέρω, ίσως μπορεί να κριθούν και από τώρα, όπως για παράδειγμα αυτό με τα παιδιά που θα κόβουν, λέει, εισιτήρια κανονικά. Φαντάζομαι ότι εδώ δεν χρειάζεται καν να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε. Σκέψου τώρα να έχεις, ξέρω εγώ, δύο παιδιά, να τα έχεις μάθει στο γήπεδο, έτσι να είσαι και κάνεις τις βιοπάλεις, και ξαφνικά να πρέπει να αγοράζεις άλλα δύο εισιτήρια, ή να πρέπει ξαφνικά να μην μπαίνεις τα παιδιά στο γήπεδο να τα έχεις μάθει έτσι. Έτσι, δηλαδή είναι μια ιστορία που θα οδηγήσει πολλούς γονείς να είτε να ζοριστούν οικονομικά, είτε πολλά παιδιά να φτάσουν να είναι στεναχωρημένα επειδή δεν θα πηγαίνουν στο γήπεδο, είτε μπορεί και οι γονείς να είναι στεναχωρημένοι και αυτοί, γιατί μπορεί και αυτοί σε τελική ανάλυση κάποιοι να μην πηγαίνουν στο γήπεδο ακριβώς γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα παιδιά και δεν θα θέλουν να τα αφήσουν πίσω στεναχωρημένα. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο απαραίτητο να γίνει αυτό. Σε μια στιγμή που υποτίθεται ότι στόχος είναι να φύγουν οι ταραξίες από τα γήπεδα, να έρθει η οικογένεια, ξέρω εγώ, κτλ, 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 δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό ειδικά το ζήτημα θα πρέπει λίγο να το ξαναδούνε. Κατά τα λοιπά, η μέρα έχει και κύπελο. Πανετολικός Άρης 7 και 30 Νταν με Διαμαντόπουλο στη Σφυρίχτρα. Τετάρτη ίδια ώρα το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός με τον Ολλανδό Λίντχουλτ. Και αυτά τα νέα. Να έρθω σιγά σιγά στα πρώτα μηνύματα. Είστε έτοιμοι ψυχολογικά? Να πούμε και πέντε φωνήματα για το πρωτάθλημα. Έχουμε τίποτα, για να έρθω να δω. Αν έχετε κάνα ποδοσφαιρικό σχόλιο, ρίχτε το, μέρα που είναι. Ειδικά για το ντέρμπι της Τούμπας ακούστηκαν πολλά. Για το πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ, για τις επιλογές Λουτσέσκου, για τη διαιτησία. Ένας ΠΑΟΚ παρεπιπτόντος που έχει, από ό,τι βλέπω μπροστά, Ολυμπιακό εντός, Πανετολικό, Πανσεραϊκό, Λαμία εκτός. Έτσι και κλείνει η κανονική περίοδος. Η ΑΕΚ από την άλλη έχει Κηφισιά μέσα, Λαμία έξω, Γιάννενα μέσα και Άρη εκτός. Ο Παναθηναϊκός έχει Λαμία μέσα, Κηφισιά έξω, τον Άρη μέσα και τον Όφη έξω. Και ο Ολυμπιακός, που θεωρητικά διεκδικεί και αυτός τίτλο, έχει τον ΠΑΟΚ εκτός, έχει την Τρίπολη εντός, έχει τον Πανετολικό εκτός και τον Βόλο μέσα. Και μετά, πώς το λένε, play-off, play-off άρες. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε το έργο μετά και τα τελευταία. Λοιπόν, έρχομαι στην πρώτη μηνυματική περασιά και μετά πιάνουμε και τα ποδοσφαιρικά και ό,τι άλλο αγαπάτε, τέλος πάντων. Έχει μπόλικα τα θέματα σήμερα.
Για να δούμε λίγο κουπόνι πρώτα. Λοιπόν, ο Γιώτης έκανε τη σκατσιά πριν καλά μπούμε στο στούντιο. Συνεχίζει να μας κυνηγάει αλίπητα, αλλά ευτυχώς σήμερα θέλει μόνο ένα. Πες το 495. Να το πω. Ωχ, 495. Άιντε, το 595. Το 595 είναι η Βαγιαδολίδη με την Αλμπαθέτε 0-0 χου. Και παίζουν άλλα 2-3, λέει εδώ, αλλά το ένα εκλεψίδρα κλασικά. Το Αβάι με την Κρισιούμα δεν δίνει. Παίζει ακόμα η Κόρδοβα με την Ταγέρες, αυτό είναι 0-0 στο 21ο. Παίζει η Σάντο Άντρε με την Παλμέιρας, αυτό επίσης είναι 0-0, ναι, και αυτό στο 20-21. Και τα πολύ πολύ βραδινά, αυτά που τελείωσαν πριν μπούμε στο στούντιο, Crystal Palace Chelsea 1-3 διπλό, η Αλμερία με την Bilbao 0-0 χου, η Ατλέτικο Φένιξ με την Κανουέλας 0-0 ξαναχού, η Εσπανιόλ, Deportivo Εσπανιόλ με την Central Córdoba 1-1 χου και η Αρούκα με την Πόρτο 3-2 άσος, αυτό τελικό. Λοιπόν, ωραία, πέρα από το Γιώτη που κάνει το σεφτέ, βλέπω και το Σωτήρι. Τι κάνουν τρεις οδοντίατροι σε ένα κρεβάτι, λέει. Κάτσε καλά ρε, τα γράφεις και απότομα κάθε βράδυ. Τι κάνουν τρεις οδοντίατροι σε ένα κρεβάτι, το ξέρετε αυτό? Οδοντιατρίο. Επανάθεμάς. Ωραία. Και κάνει και έκκληση, λέει, σε γνωστό ακροατή να τηλεφωνεί λιγότερο. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Δεν ξέρω για τις άλλες εκπομπές, παιδιά, μην με μπλέκετε εδώ, στη δική μας τα είπαμε. Τρεις φορές τη βδομάδα βάλαμε ένα πλαφονάκι, καμιά φορά κάνω και εγώ λίγο τα στραβά μάτια, εντάξει, είπαμε. Άμα έχουμε κάτι να πούμε, δεν θα βάλουμε τώρα και σκυλιά, ας πούμε, στην είσοδο. Έτσι, απλά να... λίγο να το προσέχουμε. Καλημέρα και στον 155. Ο Στέλιος είναι από την Αλεξάνδρεια και από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω, λέει, τι γίνεται στα κοινά, έχω παρατήσει την TV και ακούω αυτό που λέγαμε για ραδιόφωνο και TV. Από τότε που κατάλαβα τι γίνεται, τέλος πάντων, έχω παρατήσει την TV και ακούω μόνο ραδιόφωνο. Ακόμα και τα μάτσα μόνο στο ράδιο. Ναι. Αντέχεις, ενώ μπορείς να τα δεις. Η TV μας πλασάρει, λέει, αυτό που θέλει. Στο δικό σας ράδιο ακούς τις πραγματικές γνώμες των παραγωγών και του κόσμου. Ας το σκεφτούν αυτοί που έχουν κολλήσει μόνο στην TV, ξυπνάτε. Λοιπόν, ο Γιάννης από την άλλη μεριά. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο σχολιάζει. Ομάδα για τον μπάσκετ. Ομάδα χωρίς προπονητή εδώ και καιρό. Με άθλια πειθαρχία. 18 λάθη από αυτά, λέει, τα 15 κλεψίματα, ευνηδιασμοί, εύκολη πόντι για τον αντίπαλο. Μηδενική φυσική κατάσταση. Οι άλλοι παίξανε, λέει, με Παναθηναϊκό, Τρέντο και ΠΑΟΚ σε 8 μέρες και οι δικοί μας με ένα μάτς την εβδομάδα σέρνονταν στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ανύπαρκτη, όπως τα περισσότερα παιχνίδια, η επίθεση. Με το ζόρι, λέει, 60-65 πόντους. Τα κιανέ κούρασες. Και τέλος πάντων προτρέπει να φύγει. Ναι. Τώρα πέρασε τώρα, πάνε αυτά περάσανε. Εγώ ένα πράγμα θα πω για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, όπως τον βλέπω. Ότι μετά τις αλλαγές θεωρώ ότι θα έχει μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση. Γιατί αυτοί όλοι που έχει πάρει, κανένας δεν είναι κακός, δεν λέω ότι είναι κακοί παίκτες, αλλά σίγουρα δεν είναι πρωτοκλασάτη. Έτσι, και νομίζω ότι θα έχει θέματα. Για τον Τακιανό είμαι μπερδεμένος ακόμα. Αν, ας πούμε, είναι αυτός που φταίει, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα κτλ. Τέλος πάντων. Πάντως, με βάση όπως φάνηκε, δηλαδή, και στο παιχνίδι με τον Άρη, εντάξει, αυτόν τον Μιχαλάκ δεν μπορούμε να τον κρίνουμε, αλλά φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι περισσότερο, έχει το σούτ, ας πούμε, δεν έχει καμία τρίπλα φοβερή, καμία προσωπική ενέργεια κτλ. Έτσι, φοβάμαι ότι στο κομμάτι επίθεση, ειδικά στην περιφέρεια, θα έχει θέματα ο ΠΑΟΚ. Με τους Αμερικανούς, γενικά με τους ξένους που πλέον έχει. Λοιπόν, και για το ποδόσφαιρο. Φτάνει τώρα λίγο κάποια πράγματα, όμως εντάξει. Λίγο έτσι προσεκτικά. Φτάνει, λέει, τέλος πάντων, με αυτόν από τη Τανζανία. Παιδιά, μιλάμε
Γιάννη, εντάξει, ξέρω, το ανεβάζει και αλλού. Πετυχαίνω και εγώ στο διαδίκτυο που ανεβάζεις λίγο πολύ αυτά. Έτσι, αλλά τουλάχιστον εδώ στη δική μας την εκπομπή, παιδιά, μιλάμε για επαγγελματίες που βγάζουν το ψωμί τους από το ποδόσφαιρο. Έτσι, που έχουν παιδιά, που δηλαδή τώρα μην πηγαίνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Λοιπόν, ακραίους χαρακτηρισμούς κτλ. Όχι ότι λέει τίποτα φοβερό ο Γιάννης εδώ, έχουν υποθεί πολύ χειρότερα, αλλά. Έτσι, να είμαστε λίγο. Φτάνει, λέει, το ανέκδοτο από την Ταζανία. Ας τον στείλει δανεικό στον Μακεδονικό και στον Απόλλωνα ή στον Απόλλωνα Πόντου Έλεος. Τα πιάσουμε λίγο και τα ποδοσφαιρικά, αν θέλετε, για το θέμα του επιθετικού στον ΠΑΟΚ. Τα λέμε από το καλοκαίρι. Και είπαμε και πριν από το παιχνίδι το Σάββατο κάποια πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ιορδάνη από το Καστελόριζο. Δεν προκρίν, μη ρε το κάνεις αυτό τώρα. Γράφ' τα κανονικά, έλα. Δεν προκρίνεται ο ΠΑΟΚ στο κύπελο, λέει, βάλτε καλά στο μυαλό σου. Εντάξει, εγώ δεν το έχω και δεδομένο, θα προκριθεί, θα δούμε. Είπα πολλές φορές, αυτά τα τέσσερα ντέρμπι είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη κατάρα. Ο Ντίνος λέει, από την Καθημερινή σήμερα, θα δούμε και αυτό λίγο τι είναι και να πάμε διάλειμμα, βλέπω κάτι διαγράμματα και τα λοιπά, κάτσα να δούμε λίγο τι μας λέει ότι είναι. Ακόμα και σήμερα, με πολλές ανακρίβειες για τις τιμές στη Γερμανία, όπου σε καλό μάρκετ όπως το 11, είναι πολύ πιο φθηνά το ψωμί, το τόστ, τα μακαρόνια, το σαμπουάνι, ντομάτες, πληρώνεται λέει 20 ευρώ παραπάνω για τα ίδια προϊόντα. Μια χαρά τα πάει η κυβέρνηση εδώ και 2-3 χρόνια στην ακρίβεια, κουράγιο. Αλλά αυτό το θέμα με την ακρίβεια είναι απίστευτο, έτσι. Δεν συζητάμε μόνο για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που γίνονται ή δεν γίνονται. Είπα και το Σάββατο κάτι που μου έκανε εντύπωση. Βέβαια, ξαναλέμε ότι σε μια πολυεθνική το να ρίξει πρόστιμο 1 εκατομμύριο είναι σαν να μου λες εμένα, ξέρω εγώ, πάρε πρόστιμο 30 ευρώ. Αλλά έστω και έτσι, υπάρχουν σούπερ μάρκετ αλυσίδες, ρε παιδί μου, που ενώ έχουν φάει πρόστιμο 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά, έχουν τα προϊόντα, βγάζουν προϊόντα σε προσφορές, υποτίθεται, με πιο ακριβές τιμές από τις αρχικές. Έτσι, και δεν μιλάω γενικά, επαναλαμβάνω, μιλάω και για αλυσίδα που έχει φάει πρόστιμο χοντρό. Δεν είναι από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να δω πώς θα τελειώσει όλο αυτό και πότε. Λοιπόν, τα αφήνουμε τα υπόλοιπα για αργότερα. Έχετε στείλει εδώ διάφορα μηνύματα. Ας πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά. Ναι, και για το πόλο βλέπω. Ναι, οι κοπελιές πήγανε, κερδίσαμε την Ιταλία, λέει, 14-12. Πήγαμε στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου στις γυναίκες και τώρα έχουμε Ουγγαρία μπροστά. Ο αντίπαλος στους 4. Λοιπόν, εντάξει. Άντε να πω κιόλας έτσι σε ένα λεπτάκι για να φύγουμε διάλειμμα. Για τον Πανετολικό, εκτός αποστολής, λέει, τραυματίες Μπαλταζάρα και Μπακάκης και Οικονόμου και Καπίνο και Ντίας και Μπάμοκ και Μπελεβόνης και Μπουζούκης. Αρκετά προβλήματα. Επιστρέφει ο Σεγγέλια, βέβαια, που ήταν εκτός, είχε μία ίωση αυτός. Σε ένα γήπεδο, δεν ξέρω αν το είδατε, νωρίτερα που γέμισε χαλάζι. Όταν λέμε γέμισε. Ήταν, λες, και είχε ρίξει χιόνι σχεδόν. Πολύ ασπρίλα. Αλλά λέει ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής αγώνα. Όφη ανακοίνωσε το Δέλα για προπονητή. Αυτά και άλλα πολλά. Ο Πογέτ ψάχνεται εδώ πέρα, ανοίγει συνέχεια, ρίχνει γέφυρες για να μείνει, πάλι δηλώσει ότι θέλω να μείνω και δείξτε με ότι με θέλετε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οκ, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε να δούμε τι άλλο έχετε στείλει, να πούμε και 5 φωνήματα κι εμείς και να προχωρήσουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.045, Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση. Άτε, πάμε και γυρίζουμε σε 1-2 λεπτάκια. Απ. Μου τη φέρατε. Απ. Ο Αποστόλης εδώ, απατεωνιά έκανε. Είπα στην αρχή, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, αν θα προτιμούσατε, αν έπρεπε να διαλέξετε ένα από τηλεόραση ή ραδιόφωνο, και μετά για να το κάνουμε και λίγο πιο δύσκολο, βάλαμε και το διαδίκτυο. Και λέει, διαδίκτυο θα διάλεγα, γιατί μέσα από εκεί θα άκουγα και ραδιόφωνο. Τι αν του πεις τώρα αυτού νου. Μας την έφερε. Λοιπόν, τώρα θα τα δούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Για πάω λίγο μέχρι πάνω να δω. Για τα αθλητικά έχουμε τίποτα? Θα σκοτωθούμε να μιλάμε για μπάλα πάλι?
Βλέπω για Μητσοτάκη, βλέπω για Νουνάκη, βλέπω για άλλα. Ναι, ναι, για ποδόσφαιρα και τέτοια. Ένα κόμμα μόνο. Ωραία. Καλά πάμε. Έχει καμιά 7-8 για σκόρδα και κρεμμύδια λόγω ημέρας. Λοιπόν, άντε, πάμε, προχωράμε και... Σκόρδα, κρεμμύδια είπαμε, γιατί έτσι. Τρίτη και 13 πλέον, για ποιον το έχει πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, μεταξύ και ένας αδερφός αγρότης αντέδρασε, γιατί θα γίνει, λέει, συνάντηση τέτοια μέρα. Ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Βουνό το δίκιο του. Τώρα να βάλω πάλι κουιζάκι, το έχουμε κάνει και άλλες φορές πιστεύω πλέον. Γιατί θεωρείται γρουσούζι και η Τρίτη και το 13. Συγκεκριμένα, Τρίτη και 13, γιατί το έχουμε γρουσουζιά. Άλλοι έχουν το Παρασκευή. Είναι και κάποιοι, αυτό το είδα τυχαία νωρίτερα που τα ξεσκόνιζα, δεν το είχα ξανακούσει. Σε κάποια άλλα μέρη έχουν το 4. Φοβούνται το 4. Να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε και τα άλλα, θα πούμε και τα μαύρα της επικαιρότητας που 9 στα 10 μαύρα είναι, ως σαν την Καλιακούδα. Α, δούμε τώρα, εδώ τώρα που μιλάμε για γκαντεμιές και για, και για, πώς το λένε, και για προλήψεις και για, ξέρω εγώ, πού να το πάμε και στο κάρμα και όπου να είναι αλλού. Πώς το είδατε το χι του ΠΑΟΚ τώρα, σοβαρά, άμα θέλετε να πούμε δύο κουβέντες και για αυτά. Ήταν θέμα αγωνιστικής προσέγγισης, θέμα αξίας των ομάδων. Μπορεί να είχαμε τίποτα έτσι σε κάρμα μέσα, τίποτα, καμία γκαντεμιά, λόγω δοκαριού, λόγω δεν ξέρω τι. Μισογεμάτο το ποτήρι τελικά. Πού καταλήγουμε τώρα που έκατσε η σκόνη και η εικόνα είναι για όλους μας λίγο πιο καθαρή. Από πλευράς μου δεν θα πω πολλά για αρχή. Αν θέλετε να πιάσουμε και τα ποδοσφαιρικά, εδώ είμαστε, τα πιάνουμε παρέα. Εγώ σας είπα και το Σάββατο μερικά πράγματα και για το πώς περίμενα το παιχνίδι. Και εντάξει, στο σημείο μέσα έπεσα, είχα δώσει πρώτη πιθανότητα. Στην εικόνα του παιχνιδιού σε ένα βαθμό. Αυτό που δεν περίμενα τόσο πολύ ήταν το τελευταίο 20 λεπτό εκεί πέρα, 25 λεπτό. Έτσι, δηλαδή την πολύ μεγάλη επιθετικότητα του ΠΑΟΚ και την σχετική παθητικότητα της ΑΕΚ. Αυτό νομίζω ήταν και το κομμάτι που έκανε το ποτήρι σαφέστατα μισογεμάτο. Από και πέρα βέβαια είπαμε και κάποια άλλα πράγματα, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Λέμε εδώ και καιρό ότι τα αποτελέσματα και το ωραίο ποδόσφαιρο έχουν βάλει κάποια ζητήματα κάτω από το χαλάκι. Έτσι, έχω σταθεί αρκετά στο κομμάτι του φόρ από την αρχή της χρονιάς και όχι επαναλαμβάνω, γιατί θεωρώ το Σαμάτα κακό παίχτη. Και καλός να ήτανε, που είναι, εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης, αλλά τέλος πάντων και σούπερ να ήτανε με τα χαρακτηριστικά που έχει, πάλι τα ίδια πράγματα θα λέγαμε. Δεν είναι μόνο το θέμα του προσώπου, είναι και ο τρόπος παιχνιδιού. Ξαναλέμε, φοβερός, τρομερός, εκπληκτικός ο ΠΑΟΚ περιφερειακά. Μέσα στην περιοχή όμως πατάει σχετικά λίγο. Για το ποδόσφαιρο που παίζει, για την κατοχή που έχει κλπ. Έτσι. Τώρα, σε παιχνίδια που είναι αυτό το ωραίο το PlayStation, αυτό το πράγμα δεν φαίνεται, δεν στοιχίζει. Το ίδιο και στα παιχνίδια που υπάρχουν οι χώροι για την κόντρα, γιατί εκεί ειδικά και αν δεν είναι μανούλα. Αλλά σε μάτσο που τα στοιχεία αυτά δεν πολύ βγαίνουν, έτσι, είτε επειδή δεν είναι σε καλή μέρα ο ΠΑΟΚ, είτε ξέρω εγώ γιατί τον ψιλοκλειδώνει ο αντίπαλος, εκεί είναι που χρειάζεται και μία προσέγγιση εναλλακτική. Με περισσότερο πάτημα μέσα στην περιοχή. Περισσότερο πάτημα, περισσότερα και γεμίσματα αν θέλετε απ' έξω προς την περιοχή. Περισσότερες γενικά ευκαιρίες ρε παιδί μου, περισσότερο νταβαντούρι μέσα στην περιοχή. Οτιδήποτε παραπέμπει σε περιοχή. Έτσι χρειάζεται κοινώς μεγαλύτερη βοήθεια από το φορ μέσα από την περιοχή και όχι μόνο στο σκοράρισμα. Έτσι και να τραβήξει, είπαμε, τα στόπερ να τα απασχολήσει περισσότερο κλπ. Φάνηκε νομίζω αυτό και με τον Άρη στο Βικελίδης. Και με τον Παναθηναϊκό μέχρι ο Τερίμνα ανοιχτή και με την ΑΕΚ σε ένα βαθμό. Έτσι, επίσης φάνηκε και δεν ξέρω, εύχομαι να μην φανεί περισσότερο στα play-off. Είναι ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ αυτό σημαντικό, αλλά από την άλλη να σου πω κάτι, δεν είναι και η στιγμή να ανοίξει η κουβέντα αυτή. Γιατί το τελευταίο που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή, έτσι, είναι να νιώσει ο Σαμάτα τέλος πάντων ανεπαρκής, να πέσει κι άλλο ψυχολογικά. Έτσι δεν έχει κανένα νόημα τη δεδομένη στιγμή.
Λοιπόν, από μεριάς μου το κλείνω εδώ. Εύχομαι να μην χρειαστεί να το συζητήσουμε πιο σοβαρά προς τα τέλη του πρωταθλήματος. Είχαμε μείνει στον. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ο Αποστόλης μας λέει. Τι είναι αυτό? Καλημερούδια, λέει, με μια γρουσούζικη και μέσα στην κρίνια εβδομάδα. Τρίτη 13, ποιοι και γιατί τη θεωρούν γρουσούζικη? Α, και έχει ανεβάσει εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν το λες. Δεν το λες. Δεν το λέει το copy paste. Λες εδώ πέρα το ποιοι λαοί έχουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Λες εδώ ότι είναι ο αριθμός που χαλάει την αρμονία, ναι, το 13. Έτσι θεοί Ολύμπου και άθλοι Ηρακλή και μαθητές Χριστού και άλλα διάφορα. Ναι, αλλά δεν λες γιατί εμείς ειδικά, έχουμε λόγο εμείς ειδικά. Δεν είναι μόνο γενικά ότι σπάει το 12. Έχουμε λόγο εμείς, πολύ συγκεκριμένο, δεν το ξέρεις. Γιατί δεν το ξέρεις, βρε, αφού το είπαμε πολλές φορές. Καλημέρα και στο Μανώλη από Αυστραλία. Καλημέρα και στο Θοδωρή που λέει: γνωρίζατε ότι υπάρχει. Όχι, κάτσε να προστατευτώ λίγο, γιατί αυτός είναι που στέλνει τα κρύα. Να, δεν σε λέω. Κύριε Βρανά, γνωρίζατε ότι υπάρχει δάσκαλος χορού που κάνει μαθήματα σε κατσίκες? Είναι ο χορογιδάσκαλος. Αυτά είναι. Έχουμε και υστερόγραφο. Βγήκε ο Μπουφόν και είπε ότι μετάνιωσε που στα 18 του αγόρασε το απολυτήριο. Έτσι είπε. Ντροπή του. Εδώ στην Ελλάδα από Σεπτέμβρη θα αγοράζουμε, λέει, τα πτυχία πάνω από τα 18. Ενώ τώρα με τις παρατάξεις τις κομματικές. Ε? Μη με διαολύσεις τώρα, δεν μπορώ να, στον αέρα δεν μπορώ και δεν πρέπει. Καλημέρα και στο Δημήτρη, και τα σκόρδα 13 έπρεπε να είναι στη φωτογραφία, αλλιώς δεν πιάνει το ξόρκι. Α, μάλιστα. Έχουμε κάτι σκόρδα εδώ, ένα Στεφάνι. Ωραία. Πάω κρέ, λέει, the leader, ο Άγγελος. Καλημέρα και στον Αποστόλη που λέει για τις κοριτσάρες του Πόλο, που πήγανε στους τέσσερις, ναι. Λοιπόν, ο Μπόλε. Κάτσε και να προχωρήσουμε λίγο, γιατί έχει πολλά. Ένα μόνο θα πω και κρατήστε το. Ο Μητσοτάκαρος δεν πρόκειται να δώσει ούτε σέντς, λέει, στους αγρότες. Εντολές από Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει και από την Φον Ντενλάιερ. Ό,τι χρήμα υπήρχε το ρίχνουν στο τραπέζι για να σώσουν το τομάρι του Ζελένσκι. 50, λέει, είναι 100 δις για τον πρωτογενή τομέα. Ούτε. Α, για το, ναι, 50 συν 100 λέγεται. Ναι. Για τον πρωτογενή τομέα, αλλά αυτό ούτε που του νοιάζει. Γι' αυτό και επικρατεί ένας πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός των αγροτών. Τέλος, λέει, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Κοίταξε, τώρα αυτό το θέμα κάποια στιγμή θα το πιάσουμε. Γιατί έχω την αίσθηση, και δεν νομίζω ότι είναι τώρα αυτό συνωμοσιολογικό, ότι και εδώ το πράγμα πάει σε ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο. Το πράγμα πάει στο να έρθουν και εδώ μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, από το εσωτερικό και από το εξωτερικό πιθανώς, έτσι, και ουσιαστικά μέσα από την απαξίωση να πάρουν τα μεγάλα πακέτα. Εννοώ να πάρουν το, κατάλαβες, να γίνουν οι κυρίαρχοι, ρε παιδί μου, και σε αυτόν τον κλάδο. Θα γίνει νομοτελειακά, γιατί άμα δείτε, έχω κάτι στοιχεία εδώ, αλλά τώρα έλεγα να μην το πιάσουμε τέτοια μέρα, για το πώς είναι αυτοί που όχι απλά που φεύγουν από τον κλάδο, και που δεν έχουν κανένα σκοπό, ρε παιδί μου, να ασχοληθούν άλλο. Δηλαδή και μεγάλοι και μικροί, πολύ περισσότερο πλέον, και νεαροί, έτσι, την κοπανάνε με ελαφρά. Νομοτελειακά τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει έλλειψη, θα υπάρχει απαξίωση, και καταλαβαίνουμε που θα καταλήξει, πιστεύω, όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται με σχέδιο ή όχι, αλλά η ιστορία εκεί θα καταλήξει λίγο πολύ. Λοιπόν, ωραία. Έχετε στείλει διάφορα εδώ, Τρίτη και 13 βλέπω για τον Γιάννη εδώ, και έχει ποιον έχει, τον Κυριάκο, να κάνει χαμογελάκια. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Μηχανάκι, και ο Γιώργος ο άλλος από τα Γιάννα εδώ, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Radio Gaga από Queen λόγω μέρας. Έχει Queen ημέρα? Δεν θυμάμαι να το πέτυχα αυτό. Τι έχουν οι Queen? Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Α, και κάποιοι λέτε εδώ για τηλεόραση ή ραδιόφωνο ή ίντερνετ. Νάτος κι άλλος μου την έφερε. Ίντερνετ θα διάλεγα, λέει, γιατί με αυτό έχεις και ραδιόφωνο και τηλεόραση. Είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Κατάλαβες, και απαντάνε εδώ κάποια παιδιά. Και ο Αποστόλης παραπάνω λέει, ίντερνετ και μετά ραδιόφωνο, τηλεόραση μόνο για αθλητικά.
Λοιπόν, και άλλα διάφορα εδώ που έχετε στείλει, να μην το ανοίξουμε παραπάνω. Ωραία, τα βλέπουμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Όχι βρε και εσύ, δεν το θυμάστε, το έχουμε πει αρκετές φορές. Γενικά έχει υποθεί αρκετές φορές για την Τρίτη και 13. Κάτσε να το πούμε λίγο και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανένας να περάσει να πούμε καμία καλημέρα. Δεν το ξέρει κανένας, να το βάλω κουιζάκι, δεν μπορεί. Γιατί η Τρίτη και 13, ειδικά για την Ελλάδα, θεωρείται γρουσούζικη. Να το πω ή θα το πείτε. Λοιπόν, μισό λίγο, ερχόμαστε. Έχουμε εδώ κάτι εδώ επικοινωνιακά. Έρχομαι σε 30 δεύτερα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές, κάτσε λίγο γιατί κάνουμε εδώ κάτι φακυρικά πάλι. Τελευταία μας κάνει πάλι κόλπα. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι, ενάμιση το πολύ θα είμαστε έτοιμοι, θα ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.045, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Διαβάζω 3-4 μηνύματα λίγο μέχρι να φορτώσει εδώ. Καλημέρα και στον Νατέρ. Εγώ θα ξαναπώ για τους Ανουνάκη, λέει, θα δώσω και άλλες πληροφορίες. Αυτά είναι θέματα. Ανουνάκη, ε. Να πιάσουμε και Ανουνάκη, γιατί όχι. Και αυτό με την Καντεμιά να το πιάσουμε είναι ωραίο. Λόγω Τρίτης και 13. Κάτσε να σου πω λίγο τώρα με την ευκαιρία, αν το πω. Και ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει. Κάτσε λίγο να δούμε. Είμαι θα έτοιμη. Λοιπόν, ωραία, για κάντε μια δοκιμή σιγά σιγά. 23-10, όποιος θέλει 90-90-90. Το ξέρει κανένας αυτό με το Τρίτη και 13, να το πω εγώ. Πιστεύω, το ξέρετε, το έχουμε αναφέρει και εμείς. Και γενικά, έχει υποθεί ρε παιδί μου πολλές φορές. Γιατί ειδικά εμείς Τρίτη και 13, υπάρχει λόγος. Λοιπόν, εντάξει είμαστε, τα λαμπάκια βλέπω είναι ok τώρα. Ανοίγουμε γραμμές, όποιος θέλει να περάσει, είμαστε ok. 23-10-90-90-90, 9-55 και ενώ το μήνυμα, αποστολή 54-045. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε κάποιους πρώτους σιγά σιγά. Χαίρετε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Τι κάνετε κύριε Βρανά, καλή εβδομάδα. Καλά, εσείς πώς θα πάτε? Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Το παλεύουμε. Παλαιστές θα γίνουμε σε λίγο, σουγκλάκι θα γίνουμε από την πόλη. Παλαιστές. Κύριε Βρανά, δεν έχετε δει την ταινία Τρίτη και 13? Την Τρίτη την Παρασκευή. Τρίτη και 13 με τον Αίμη στον Νίκο Σταυρίδη. Α, ναι. Την έχετε δει? Ναι, βέβαια. Θυμάστε τι έλεγε ο Νίκος Σταυρίδης για την ημέρα αυτή? Όχι, τι έλεγε? Έλεγε αυτή την ημέρα, λέει, άμα δεις και μαύρη γάτα, την κάτσα με τη βάρκα. Ναι. Εσύ είσαι με αυτά, τα πιστεύεις αυτά? Ναι, αυτό το πιστεύω, γιατί όταν είδα και την ταινία με έπεισε ο Σταυρίδης, Κώστα. Από το Σταυρίδη ψήθηκες? Ναι, από το Σταυρίδη ψήφισα. Μάλιστα. Ταινία δηλαδή. Έγινες δηλαδή προληπτικός μέσα από την ταινία? Την έχω δει, ναι, την έχω δει, ας πούμε, και λέω, έχουν... Τι κάνεις στην καθημερινότητα δηλαδή, όταν λες ότι είσαι προληπτικός, τι κάνεις, ας πούμε, στην καθημερινότητα? Πώς το μεταφράζεις αυτό? Κοίταξε, για να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι ιδιαίτερα προληπτικός, αλλά κάποιες ημέρες όμως, έτσι, αυτή την ημέρα όμως, τη θεωρώ... Θα κάνεις κάτι διαφορετικό σήμερα από ό,τι κάνεις τις υπόλοιπες μέρες? Μπορεί, ας πούμε, να μην βγεις από το σπίτι αν μπορείς να τα αποφύγεις? Θα κάνεις κάτι διαφορετικό? Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι όπως το λες, Κώστα μου, έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τη ημέρα, να πάμε στην παοκάρα μας λίγο. Να πάμε όπου θες. Ναι, λοιπόν, στην παοκάρα μας έχω να πω το εξής, ότι κύριε Λουτσέσκου, είστε καλός προπονητής, δεν μπορώ να μην το παραδεχτώ αυτό. Αλλά από την άλλη όμως δεν γίνεται, Κώστα μου, να διαλέγεις τον
Σαμάτα, πώς ονομάζεται αυτός. Ναι. Λοιπόν, ο Ταζανός, τον Ταζανό και τον άλλο τον Ισπανό, τον Μπράντον Τόμας, και να αφήνεις έξω το Ελληνάκι, το Σεντρεφοράκι, το οποίο βάζει τα γκολάκια κατευθείαν, το τζίμα εννοώ, Κώστα μου, καταλαβες, λοιπόν. Και η δικιά μου ένσταση είναι αυτή, Κωνσταντίνο, ότι για μένα ο Τζίμας είναι ο Σεντρεφόρ που βάζει τα γκολ, κατευθείαν τα γκολ, κατάλαβες. Κοίταξε, για το πότε μπήκε ο Τόμας, το 70 περίπου, εκεί, και εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι ο Τζίμας μπορεί να ταιριάζει περισσότερο. Για το αρχικό σχήμα δεν μπορώ να το πω, γιατί ο Λουτσέσκου θέλει άλλα πράγματα από το φορ. Προτιμάει να δίνει μάχες, να δίνει μάχες και έξω από την περιοχή, να σπάει σωστά την μπάλα, να γίνεται playmaker, ας πούμε, με την πλάτη και τέτοια πράγματα που ο Τζίμας δεν τα κάνει. Ναι, αλλά στον γκολ όμως, Κώστα, ο Τζίμας είναι ανώτερος και από τους δύο αυτούς. Goal... Και από τους δύο μαζί, μη σου πω. Ε? Και τους δύο μαζί να τους βάλεις, πάλι περισσότερο καλό είναι ο Τζίμα στα τελειώματα, εννοείται. Το σε λέω. Ναι, αλλά ο Λουτσέσκου θέλει άλλα πράγματα από το φορ, κατάλαβες. Αλλά για το 70 εκεί πότε μπήκε ο Μπράντον, και εγώ θα το συζητούσα. Δηλαδή, ίσως να συμφωνώ μαζί σου ότι μπορεί να έπρεπε να βάλει τον Τζίμα. Προφανώς δεν τον εμπιστεύεται ακόμα τόσο πολύ, τι να πω. Αλλά που λες στα περιφερειακά, αυτή μπορεί να είναι καλύτερη από τον Τζίμα, έτσι. Αλλά στον γκολ ο Τζίμας είναι ανώτερος για μένα. Ναι, αλλά αυτό θέλει περιφερειακά. Θυμάσαι κάποτε την Μπαρτσελώνα που έπαιζε ουσιαστικά χωρίς φορ, έβαζε με και το Μέση μπροστά και παίζανε χωρίς καθαρό φορ. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά πάνω κάτω έτσι αυτό το σχέδιο έχει στο μυαλό, οπότε γι' αυτό. Μάλιστα. Απόλυτα σε αυτό. Εξαρτάται και τι ζητάει ο Λουτσέσκο. Αλλά στον γκολ όμως αυτή, ναι, ο Τζίμας για μένα είναι ανώτερος από τους δύο. Ναι. Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Ένα λεπτό, Κωνσταντίνου. Πες το λίγο γρήγορα να προλάβουμε και τους τελευταίους για το διάλειμμα. Ναι, αμέσως. Λοιπόν, και το άλλο που έβαλες, που είναι η μέρα του ραδιοφώνου από τα τρία, εγώ διαλέγω ραδιόφωνο. Ούτε διαδίκτυο, ούτε τηλεόραση. Αν έπρεπε να κρατήσεις ένα το ραδιόφωνο, ε. Ναι, το ραδιόφωνο. Είναι όπως είσαι εσύ, Κώστα, έτσι. Ναι, και εγώ σαν... Στη ζωή μου δηλαδή το είχα πάντα. Με ένα ραδιοφωνάκι δίπλα ήμουνα πάντα. Σαν ακροατής μιλώντας, ναι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά. Και ο πατέρας μου. Πρόσεξε το αυτό. Να είσαι καλά. Είμαστε ραδιοφωνάκηδες. Όχι ραδιοφωνατζίδες. Καλημέρα. Ναι, ορίστε. Καλημέρα. Παρακαλώ, γεια. Πολίτες Ελληνικής Δημοκρατίας. Ναι. Λοιπόν, άκου μια σημαντική πληροφορία τώρα να δώσω σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα φαντς που χρωστάει ο κόσμος στα δάνεια. Είναι όλα παράνομα. Δεν έχουν ούτε αφημί, ούτε άδεια λειτουργίας. Εντάξει, να χτυπήσουν έτσι τα φαν με τους δικηγόρους τους, να τα βγάλουν παράνομα, να ζητήσουν τα αφημί τους και τις άδειές τους, γιατί δεν έχουν. Και παράνομα τους κάνουν κατασχέσεις και παράνομα κάνουν πληστηριασμούς. Εντάξει, να πάνε έτσι, να πούν τους δικηγόρους τους και να χτυπήσουν τα φαν. Να μην πληρώνουν τίποτα. Είναι όλα παράνομα. Στον αέρα είναι τα φαν. Μην φοβάται κανένα. Ναι, μην προτρέπεις να μην πληρώνουν όμως, γιατί θα πάρουμε κόσμο και κοσμάκι στο λαιμό. Ε. Να όποιος θέλει να το ψάξει να κάνει αγωγή, αν κάτι είναι παράνομο όπως λες, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, εγώ δεν θα πληρώνα. Ο κόσμος σας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ τους λέω ότι είναι παράνομα και πληρώνουν σε παράνομους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε 50 δισεκατομμύρια ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ουκρανικό στρατό, στον Ανατολικό στρατό δηλαδή, έτσι. Τα ξέρετε αυτά. Ναι. Δηλαδή η Ελλάδα, πόσο ανάλογη στην Ελλάδα, 2 δισεκατομμύρια περίπου, αν τα μοιράσουμε με όλες τις χώρες, έτσι. 2 δισεκατομμύρια θα δώσουμε στους νατοϊκούς για να σκοτώνουν τους Έλληνες στην Ανατολική Ουκρανία. Και δεν έχουν λεφτά να δώσουν στους αγρότες. Εντάξει, αγρότες. Θα ξύσουνε τον πάτο και θα πάρετε τον πάτο εσείς. Λεφτά δεν έχουν να σας δώσουν. Και θα φάτε και τα ΜΑΤ. Να το ξέρετε αυτό, αύριο που θα πάτε στον Μητσοτάκη, εντάξει. Να ξέρετε ότι θα στείλει τον στρατό των ΜΑΤ. Αυτές είναι οι εντολές από πάνω, από το Δούνου του και από τους παγκόσμιους τραπεζίτες. Λοιπόν, να πείτε στα αιτήματά σας ότι πάμε με τους BRICS, αν θέλετε να σωθείτε. Και να κερδίσετε. Και όλος ο λαός να είναι μαζί σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, χαίρετε. Ορίστε. Καλημέρα, φίλε. Δεν σε ακούω καθόλου.
Δεν ξέρω, δεν σε ακούω. Χαμήλωσε λίγο και έρχομαι μετά, άμα είσαι εδώ ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια. Λέβιξον, δεχτήνω η μουσική. Έλα, καλώς τον. Καλά είμαστε. Καλά, φίλε. Εντάξει, ανάμεικα συναισθήματα μετά το ντέρμπι. Μισογεμάτο ή μισοάδιο τελικά? Μισοάδιο θα λέω. Ναι, γιατί? Κοίταξε, έπρεπε να το πάρεις και να κάνεις διαφορά. Άμα θες να διεκδικήσεις πρωτάθλημα, έπρεπε αυτά τα ντέρμπι στη σειρά, τα τρία τουλάχιστον, βγάζω το κυπέλο, να τα πάρεις για να κάνεις διαφορά. Καλά αυτό, εντάξει, αλλά ναι. Να έχεις ένα πλεονέκτημα. Σε σχέση με το παικτικό κομμάτι, δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν σ' άρεσε και λες είναι μισοάδιο? Κώστα... Μόνο στο αποτέλεσμα μένεις? Ή είναι και κάτι που σε προβλημάτισε από την απόδοση, από τη συμπεριφορά? Συμπεριφορά, απόδοση συγκεκριμένων παιχτών που τα έχουμε πει. Πάει, ήθελε ενίσχυση ομάδα. Δεν μπορεί τώρα με τρία καρπούζια να πάει η ομάδα έτσι. Δηλαδή θα μπει και η Ευρώπη σε κάποια φάση. Θα φύγει και κούραση και ο παράγοντας κούραση. Έπρεπε να ενισχυθεί η ομάδα. Έπρεπε να θωρακιθεί. Ο ένας παίκτης δεν ήταν αρκετός. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Τώρα από εκεί πέρα. Θα φύγει η Ευρώπη και θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Εσύ όμως επιμένεις, μου έλεγες, αν θυμάμαι καλά, ότι θεωρείς ότι έπρεπε να πάρεις στόπερ πρώτα. Αφιταλαντεύεσαι. Τι αφιταλαντεύομαι, ναι. Δηλαδή βλέπεις τώρα και ο Ινκόμ τι τουρνουά έκανε στην Αφρική και λες άντε μακάρι, μπας και έρθει και... Αλλά ξέρεις κάτι, μην αδικούμε τον Κετζιόρα, συγκλονιστικός. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια είναι ο άνθρωπος καταθέτει ψυχή. Ναι, ναι, και δείχνει ότι για λύση βάθος τουλάχιστον είναι μια χαρά. Τώρα για βασικός δεν ξέρω, φίλε, γιατί με το ύψος έχουμε ένα θέμα. Συγχαρητήρια του. Ο άνθρωπος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά δείχνει ότι θέλαμε ένα περιφερειακό φόρο πιο κολτζή. Είπαμε από την αρχή του καλοκαιριού το λέμε, εκτός αν πιστεύει ότι είναι ο Τζίμας, αλλά έτσι όπως φαίνεται δεν του έχει εμπιστοσύνη για να πεις ότι... Όμως ΠΑΟΚ, ας πούμε, να έχει κάτι στο θέμα των μεταγραφών, δηλαδή. Είπαμε, ρε παιδί μου, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω από το καλοκαίρι, συνέχεια αυτό. Από τη στιγμή που έχεις τον Μπράντον ως δεύτερο, γιατί έτσι ξεκίνησε, έτσι έχεις αποφασίσει τον Γκράτσες, δεν μπορεί ο πρώτος να είναι... Ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Σαμάτα από τη στιγμή που το Τζίμα δεν τον πιστεύει τόσο πολύ, δεν θεωρεί ότι είναι έτοιμο. Ναι, ναι. Έτσι ναι. Έπρεπε να είναι ένα που να είναι και λίγο πιο περιοχή, α το πούμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι. Θα δείξει. Ναι. Θα δείξει. Τι να δείξει, δεν. Τώρα δεν έχει και νόημα, ξέρεις, η κουβέντα, γιατί το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να ακούει και ο Σαμάτα κάποια στιγμή, ξέρεις, το θόρυβο και να τον πάρει από κάτω περισσότερο. Δεν έχει νόημα. Και γενικότερα, ας πούμε, τώρα και το κύπελο είναι ένας στόχος, δηλαδή πλέον, προκειμένου να μην πάρεις τίποτα σαν οργανισμός, θα είναι μεγάλη αποτυχία φέτος, πλέον να τα δώσουν όλα για το κύπελο τώρα. Δεν ξέρω, εδώ δεν ξέρω. Επειδή πρώτος είσαι στο πρωτάθλημα. Εγώ, ας πω την αλήθεια, μάλλον το συζητήσαμε και μαζί πριν καμιά εβδομάδα αυτό. Έχω μεγάλο προβληματισμό αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει full στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, γιατί, τον Παναθηναϊκό, ναι, ναι, γιατί ναι. Δεν είναι μακριά να γίνει και γκέλα με Ολυμπιακό. Τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Ξέρεις κάτι, αυτό θα το συζητούσα πλέον κι εγώ αν νικούσαμε την ΑΕΚ. Θα έλεγα, παιδιά. Ναι, τώρα που είσαι πρώτος. Ναι, αλλά τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Ρε. Τώρα με λοιπόν, τον βαθμό, ας πούμε, και υπό κίνδυνο να μην πάρεις και τίποτα στο τέλος, λες. Και το κύπελλο, ένα τίτλο, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ. Για τον μπάσκετ, θέλεις να πεις κάτι που είσαι και μπασκετικός, μια κουβέντα? Μια κουβέντα όμως για να πάρουμε και ένα τελευταίο. Συγχαρητήρια στον Άρη, νίκησε δίκαια. Με τις μεταγραφές και αυτά τις προσθήκες, πώς σου φαίνεται τώρα το νέο το ρόστερ? Θέλει χρόνο, μωρέ, για να ρολάει. Θα το βρει όμως, πιστεύεις? Τι να σου πω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω, δεν φαίνονται για ηγετικές προσωπικότητες αυτοί οι τρεις οι καινούργοι που ήρθανε. Το Μιχαλάκ θέλω να τον δω λίγο ακόμα, αλλά δεν είναι οι παίκτες που θα βασιστείς να πεις έχω μια σταθερά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, φοβάμαι ότι στην περιφέρεια θα έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα ο ΠΑΟΚ. Στο θέμα μπάσκετ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι θα πρέπει να δει τι θα κάνει για το μέλλον. Ναι. Ας κάνουν και ένα άνοιγμα στον κόσμο. 50.000 τρελοί σαν εμένα, ας πούμε, να πάμε να δώσουμε 100-200 ευρώ, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, θα δούμε. Κάτσε λίγο να δώσουμε και ένα τριλεπτάκι και τα ξαναλέμε. Έτσι, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ορίστε. Ναι. Δεν σε ακούμε. Δεν σε ακούμε. Θα μιλήσετε. Να πάρω παράθυρο. Παράθυρο. Πάλι παράθυρο θα πάρουμε. Άρα το παράθυρο. Χαίρετε, ναι. Ορίστε. Κώστα. Γεια σου, φίλε. Είσαι καλά. Είσαι καλά και εσύ. Και εμείς και όλοι καλά είμαστε, λέμε, για να μας ρωτάνε τι έχουμε. Το ξέρεις αυτό?
Δόξα τω Θεώ, θα λέμε πάντα ναι. Και πάντα καλά θα είμαστε. Άντε να δούμε. Τα προβλήματά μας θα τα έχουμε λυμένα και θα είμαστε προετοιμασμένοι για τα επόμενα. Για δώσε τα γκάζια εσύ που τα δίνεις και τα γκάζια έτσι κι αλλιώς. Ένα τριλεπτάκι να πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, καταρχήν μετά τον Μπρίγκοβιτς πες μου ποιος σέντερφορ πέρασε από τον ΠΑΟΚ που άφησε εποχή. Κανένα. Μπράβο. Αλλά στο σημερινό ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα κολλούσε ο Μπρίγκοβιτς. Όχι, όχι, εγώ δεν θα αναφερθώ καν στον Μπρίγκοβιτς. Yeah. Εμένα με απασχολεί ένα, πάει να κάνει ένα τρικάκι με τον ΜΕΙΤΕ. Yeah. Ακόμα δεν του έχει βγει. Γιατί φαίνεται ότι λίγο μπερδεύει την κατάσταση. Έχει εδώ και 4-5 παιχνίδια που ο ΜΕΙΤΕ βγαίνει λίγο σαν κρυφό φόρ, λίγο μπαίνει μέσα. Τον ανεβάζει περισσότερο, ναι. Ναι, εχθές δεν έσπασε την μπάλα στο Σαμάτα, ίσως γιατί δεν τον εμπιστεύεται μάλλον. Προσπάθησε δηλαδή να περάσει την μπάλα από την τρύπα της Βελώνας, αντί να την κόψει, γιατί δεν ξέρει. Και με το ΜΕΙΤΕ συμβαίνει και κάτι άλλο, ξέρεις. Εγώ ήταν το παράπονο μου γιατί επειδή τον ήξερα τον παίχτη, τον έβλεπα, μου φαίνονταν πάρα πολύ στα ρηχά νερά και ότι μπορούσε να παίρνει πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες. Τώρα αρχίζει και το κάνει. Το θέμα είναι ότι αρχίζει και κάνει λάθη. Σημαντικά λάθη. Έτσι, κρίσιμα λάθη, επικίνδυνα λάθη. Γιατί νομίζω ότι είναι βαρύ κορμί και κουράζεται. Όσο παίζει. Δηλαδή, πρόσεξε, λες για το 70 που μπήκε ο Μπράντον Τόμας. Ο Μπράντον Τόμας ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω έναν ακόμα Μπράντον Τόμας, ίσως λίγο καλύτερο. Γιατί. Τι να το κάνω, Σαμάτα, πόσες φορές έσπασε την μπάλα. Εχθές πόσες φορές χρειάστηκε να σπάσει την μπάλα. Να την υποδεχτεί και να τη σπάσει. Εν αντιθέσει με τον Μπράντον Τόμας. Που είναι και το σουλούπι του τέτοιο. Και ο τρόπος που παίζει τέτοιος, που μιλάει συνέχεια στον τερματοφύλακα, στο σέντρο φόρ, είναι Ζουζούνης. Εκεί. Απασχολεί. Ναι, αλλά εμείς λέμε τώρα ότι θέλεις και ένα παίχτη που όταν δεν σου βγαίνει αυτό το στυλ που έχεις, το περιφερειακό με το PlayStation κλπ. Θέλεις και έναν που να μην είναι τόσο Ζουζούνης και να κάνει περισσότερη δουλειά μέσα από την περιοχή. Έναν Μωρόν για να σου δώσω να καταλάβεις. Ή έναν Ολιβέιρα στα καλά του. Που είχε και το περιφερειακό, αλλά και μέσα στην περιοχή τον αισθανόταν οι άλλοι. Πολύ ωραία, συνεχίζω. Έχουμε βάλει 8 σεντρεφορίχια γκολ και μας έχουν ακυρώσει άλλα 2 σε offside. Τα έχουν βάλει τα center back μας, στα στημένα. Το σεντρεφόρ αυτό δεν κάνει, στα στημένα να πάρει μια κυρία. Θα χρειαστείς ρε φίλε και βοήθεια από το φόρ στα play-off στα σημαντικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να ξελασπώνουν συνέχεια από στημένα και η πίσω ζώνη. Ναι παιδί μου, δεν διαφωνώ. Εμείς είπαμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι να δούμε αν θα τερματίσουμε τέταρτη και πάμε να τα πάρουμε και τα 3, λέμε τώρα, έτσι. Είπαμε, στο είχα πει και με την Άιντραχτ, ότι πάμε να κάνουμε μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν έχουμε σούπερ ομάδα. Ναι, αν έκανες όμως το προφανές να είναι ένας παίκτης που είναι και περιοχής, εγώ δεν λέω να είναι βαρύ σαν τον Μπρίγκοβιτς, θα έχεις πολύ περισσότερες να τα πάρεις τελικά όλα. Πολύ περισσότερες πιθανότητες. Εγώ πιστεύω ότι το στυλ που παίζει ο Λουτσέσκου, τουλάχιστον τώρα, δεν χρειαζόμαστε τέτοιο παίκτη. Και φάνηκε πότε. Με το που του πήγε λίγο πιο ορθολογικά, δεν του βγήκε ο Μούρκ. Πρέπει να ξεκινάει στο ντέρμπι με τον Μούρκ. Μετά να βάζει τον Κωνσταντέλια. Στα μικρά παιχνίδια θα βάζει τον Κωνσταντέλια να καθαρίζουμε από το 22-0 και είμαστε μια χαρά. Στα ντέρμπι πρέπει να ξεκινάς με τον Μούρκ γιατί έχει πιο πίεση, πιο κυνήγι. Χθες ο Μούρκ λίγο έτρεξε, αλλά δεν το είχε τόσο πολύ στο pressing, στο ομαδικό pressing. Εκεί η ΑΕΚ υπερίσχυσε γιατί είχε και 4 άτομα στο κέντρο, ρε φίλε. Και τι γίνεται. Όταν ο ΜΕΙΤΕ φεύγει μπροστά, δεν έχουμε αυτό το πολύ ωραίο κόψιμο εκεί λίγο πιο κάτω από το κέντρο για να μπορέσουμε να φύγουμε μπροστά, να φύγουμε στην αντεπίθεση. Λοιπόν, μόλις γύρισε τον ΜΕΙΤΕ πιο πίσω. Το έκανε λίγο πιο ορθολογικό. Μπήκε μέσω Κωνσταντέλιας. Δούλεψαν καλύτερα εκεί πέρα με τον Τάισον. Και είδες, βγάλαμε και τις. Και τον Δεσπότο φυσικά. Βγάλαμε τις επιθέσεις. Εχθές, αν πω να πω ότι κάπου. Ναι, όμως αυτό έγινε αφού η ΑΕΚ είχε βάλει τον γκολ. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Σου έδωσε και η ΑΕΚ γήπεδο. Παιδί μου, και αυτή η ΑΕΚ είναι. Δεν είναι τα κόκκινα χώματα. Έτσι. Φίλε, στο λέω μια τελευταία φορά για να καταλάβεις τουλάχιστον τι λέω και ας διαφωνήσουμε. Θα χρειαστείς και παιχνίδια όπου θα είναι 0-0 το αποτέλεσμα. Έτσι, θα θέλει 20 λεπτά να λήξει ένα τέταρτο και θα χρειαστείς παιχνίδια όπου θα πρέπει να βάλεις την μπάλα μέσα στην περιοχή γιατί θα σε έχει κλειδώσει ο αντίπαλος. Εγώ δεν λέω να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα Μπρίγκοβιτς, αλλά θα μπορούσε να πάρει έναν τύπου Άκπομ, ας πούμε, έτσι, ή τύπου Ολιβέιρα με λίγο καλύτερα τελειώματα. Ωραία. Αυτό βλέπω εγώ το ποδοσφαιρικά ορθολογικό. Μέχρι εκεί, ναι. Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσουμε. Θα σου πω όμως χθες πώς το βάλαμε τον γκολ. Το έβαλες, βγήκε το στημένο και το έβαλες. Εντάξει, έκανες και ευκαιρίες. Στην Άιντραχτ, πώς. Εσύ, συγγνώμη τώρα για να πάμε και διάλειμμα. Δεν βλέπεις ότι όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει χώρο ή όταν τέλος πάντων δεν του βγαίνει το PlayStation με τον Άρη, δεν το είδες. Με τον Παναθηναϊκό μέχρι να ανοιχτεί ο Τερίμ, δεν το είδες. Δεν βλέπεις ότι χρειάζεται και κάτι ακόμα στο οργανωμένο παιχνίδι. Άμα κάτσω να το αναλύσω έτσι, πολλά μου λείπουνε, το ξαναλέμε. Αλλά θα σου πω, με τον Ατρόμη το πώς το έβαλες στον γκολ. Βλέπεις, λοιπόν, δεν λέμε ότι δεν θα έρθει και γκολ. Λέμε όμως ότι μπορεί να είναι και παιχνίδια κρίσιμα που δεν θα έρθει επειδή δεν έχεις αυτό το στοιχείο. Καλώς. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε, ναι, για να πάμε διάλειμμα. Θα το κλείσουμε στο ότι μη φοβάσαι να πεις κάποιες φορές ότι ξέρεις είσαι και λίγο ψεκασμένος. Ποιος? Οι αγρότες οι Ευρωπαίοι, σε κάθε δήλωσή τους που κάνουν στα κανάλια, άσχετα αν είναι στα αγγλικά ή στα γαλλικά, οι μεταφράσεις υπάρχουν,
σου λένε καθαρά ότι δεν θα έχεις να φας. Εδώ οι δικοί μας οι αγρότες πάλι νομίζω ότι βγήκανε με τα τρακτέρια για να πάρουμε κάνα φράγκο, να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Δεν εξηγώ στον κόσμο να καταλάβει τι έρχεται. Μάλιστα. Και με κάνει εντύπωση. Οι κριτικοί αγρότες που είναι. Αυτοί ναι. Ωραία, ωραία. Ας να το πούμε από αύριο αυτά. Σε ευχαριστώ γιατί περάσαμε 3 λεπτά από το διάλειμμα. Καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Εγώ το ίδιο πράγμα το έχω πει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Με κάποια μέτρα που έχουν πάρει έναντι των αγροτών οι οποίοι πνίγονται. Το ίδιο ακριβώς πράγμα που λέει. Ότι στο εξωτερικό γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Για αυτά που έρχονται. Εγώ δεν λέω καλός ή κακός, άλλη κουβέντα. Λέω όμως ότι έρχονται κάποια πράγματα. Εδώ οι δικοί μας. Ναι, δεν ακούω. Δεν ακούω. Μόνο πώς θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Οκ, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα μηνύματα και σε λίγο ανοίγουμε και πάλι γραμμές αν θέλει κάποιος να περάσει. Πρέπει να έχουμε μείνει. Ο Τέο, εγώ λέει θα ξαναπώ για τους Ανουνάκη, θα δώσω και άλλες πληροφορίες, κάποια χειρόγραφα όπου αναγράφουν πως οι Ανουνάκη πάτησαν στη γη 445.000 χρόνια πριν. Το χοντρένεις. Ο Κώστας λέει και ποιος μου, πώς το λες, και ποιος μου λέει ότι όλα αυτά με τα κλειστά γήπεδα και τα εισιτήρια, πώς, με τα κλειστά γήπεδα και τα εισιτήρια σε παιδιά δεν έγινε, δεν έγιναν για να βοηθήσουν τα συνδρομητικά κανάλια. Παραπάνω γράφει ο Μητσοτάκης εύχεται στον ΠΑΟ καλή επιτυχία για το αυριανό παιχνίδι. Ναι, επειδή είναι και η μέρα τώρα, 3 και 13. Ο Χρήστος, τι έπρεπε να έχουμε, τον Κυριάκο στεφανωμένο με σκόρδα και φανέλα του 13 του ΠΑΟΚ, έτσι. Εντάξει, τώρα σχολιάζουν εδώ την ανάρτηση, γι' αυτό κάποιοι δεν καταλαβαίνετε. Καλημέρα και στη Γιώτα. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή και Ράδιο Φορέβα. Ράδιο Φορέβα ψηφίζει. Καλημέρα και στον Παύλο. Για τον Κάρολο εδώ σχολιάζει, ναι, που έκανε, τέλος πάντων, που είχε το αισθαντανέ με τον Κυριάκο. Καλημέρα και στο Ζαχαρία που ανεβάζει εδώ τη δικαιοσύνη. Τι είναι αυτό? Μια φωτογραφία με τις ζυγαριές εδώ της δικαιοσύνης, η μία σαν να έχει φύγει από τα χέρια της. Ο Λεωνίδας βρίσκει αυτό που για την 3η και 13η, βρε, ναι. Άντε επιτέλους και ένας. Σοβαρά τώρα, δεν το ξέρετε αυτό? Πήγα να το πω πριν, αλλά μας πήρε κουβέντα. Τα αφήνουμε, το πιάσουμε σε λίγο και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Σε πρόσφατη επίσκεψη στην πατρίδα διαπίστωσα και πάλι χάλια, ειδικά στους δρόμους της Αθήνας. Οδηγεί, λέει, να έχει πιάσει το σούρουπο, να οδηγούν χωρίς φως. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, λες και θα πληρώσουμε ΔΕΗ, και εγώ το παρατηρώ. Λοιπόν, προσπεράσει από δεξιά με 120 να τρέχουν και άλλα καλά, και μετά λέει πάρα πολύ κίνηση. Ναι, και λέει τώρα για Αθηνών και Βουλιαγμένες κτλ. Πιο γρήγορα φτάνω Ελβετία από ό,τι βάρη Σύνταγμα. Το χειρότερο, είδα λεωφορεία μέσα στη Βρώμα, λέει, και απ' έξω και μέσα σκισμένα καθίσματα. Όταν ο πολίτης πληρώνει εισφορές στο κράτος, θα πρέπει να του παρέχει η πολιτεία ανέσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα χάλια μαύρα, ούτε σε 100 χρόνια δεν θα πάμε μπροστά. Κρίμα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, τώρα ανεβάζετε διάφορα εδώ, μην τα πιάσω όλα γιατί έχει διάφορα. Σε αυτά πάνω που συζητούσαμε για τα ποδοσφαιρικά, να δω λίγο του Κωνσταντίνου μόνο. Για μένα λες, τι τύπου επιθετικός θα τέριαζε στον ΠΑΟΚ, εγώ τι πιστεύω. Αντί για το Σαμάτα, ένα σαν τον Μιέτσελ, ας πούμε, ή το Δημόπουλο το Φωνιά. Αν είχαμε Λιβάη Γκαρσία, δεν θα παίρναμε αέρα το πρωτάθλημα. Κοίταξε τώρα, ναι. Για τον Μιέτσελ που λες, ναι, 100%. Αλλά αν με ρωτάς για τον ιδανικό, προφανώς αντί για Σαμάτα 100%. Κοίταξε, και ο Σαμάτα, για να μην παρεξηγηθώ, παιδιά, το λέω από την αρχή του καλοκαιριού. Η τριάδα είναι μια χαρά, ή μάλλον θα ήταν μια χαρά, εάν ο Λουτσέσκου πίστευε ότι ο Τζίμας, έτσι, ως φορ περιοχής, μπορεί να μπαίνει και να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Ωραία. Δηλαδή, αν ήταν ο Τζίμας, ξέρω εγώ, παράδειγμα, πρώτος ή δεύτερος έστω. Με τον Μπράντον ή τον Σαμάτα, ξέρω εγώ, ποιος θες να είναι από πίσω, έτσι. Αλλά τρίτος ήταν κάποιος άλλος. Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο πρώτοι έχουν πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά. Εντάξει, ο Σαμάτα παίζει πιο πολύ ξύλο κλπ. Είναι καλύτερος λίγο και μέσα στην περιοχή, πολύ καλύτερος στο κεφάλι. Αλλά δεν είναι αυτός που τον αισθάνεσαι μέσα στην περιοχή. Κατάλαβες, θα ήθελα και έναν αξιόπιστο που να τον αισθάνεσαι μέσα στην περιοχή. Ο Μίτσελ, ναι, αλλά ο Δημόπουλος τώρα για άλλα χρόνια δεν έχει το περιφερειακό τόσο. Ενώ είχε την Μπούκα κτλ. Δεν είχε την τεχνική, ας πούμε, σήμερα για να ανταπεξέλθει να κάνει τον playmaker με πλάτη κτλ. Αυτό που κάνει. Που έκανε ο Άπκομ ή ο Ολιβέιρα ή. Όχι. Καλά, Λιβάη Γκαρσία δεν συζητάμε, εννοείται. Σου λέω, ένα σαν τον Μωρό, ρε παιδί μου, και ούτε καν για βασικό. Ας έπαιζε και αλλαγή που λέει ο λόγος. Να έπαιζε ο Λουτσέσκο όπως ήθελε περιφερειακά. Αλλά υπάρχουν και παιχνίδια και στιγμές, όταν δεν έχεις τους χώρους και όταν σε κλειδώνει ο αντίπαλος,
Το έχει υψηλό λόγο. Μπορεί να μείνει σε καλή μέρα, μπορεί να σε έχει διαβάσει, οτιδήποτε. Υπάρχουν και παιχνίδια που θα πρέπει η μπάλα να πάει πιο πολύ στην περιοχή. Έτσι, γιατί περιφερειακά μπορεί να μην είσαι σε καλή μέρα ή οτιδήποτε. Ωραία. Αυτό το πράγμα θέλει και παίχτη αντίστοιχο. Ο Τζίμας, ναι, θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι τώρα για να πεις ότι θα τον βάλεις και θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά σε παιχνίδια, ξέρω εγώ, που θα καίνε όπως τα play-off. Έτσι. Εγώ εκεί εντόπιζα από την αρχή, από το καλοκαίρι, ότι αφού έχεις τον Μπράντον δεύτερο, τον Τζίμα τρίτο ως project που έρχεται δυναμικά, ο πρώτος θα έπρεπε να έχει περισσότερα στοιχεία περιοχής. Όχι να ήταν βέβαια Πρίγιοβιτς, έτσι. Δεν παίζει ο Λουτσέσκο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα. Ωραία, δεν πιάσαμε πολλά-πολλά από τη θεματολογία. Δεν ξέρω πού θέλετε να πάμε. Βλέπω εδώ και κάποιες ειδήσεις. Εντάξει, τα ξέρετε λίγο πολύ. Είχαμε και τον τρομοφάκελο εδώ πέρα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, που περιείχε μέσα. Πώς λέγεται, ζελατοδυναμίτιδα. Άμα το ανοίγανε, λέει, θα είχαμε θύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγε στην αντιτρομοκρατική έρευνα. Αυτός λέει το είχε στείλει πριν καν δεκαήμερο αυτός που το έστειλε. Αλλά ήταν σε άδεια η κυρία, τέλος πάντων, που ήταν η παραλήπτρια, να το πούμε. Και γι' αυτό το λόγο το πήρε στα χέρια της μόλις χθες. Και ευτυχώς που δεν το άνοιξε, γιατί θα είχαμε άλλα. Εν τω μεταξύ, τώρα που μιλάμε για τρομοκρατία, τρομοκρατικό θεωρήθηκε και το τραγούδι του Πάνου Βλάχου, που ήθελε μέσα από τους στίχους, ας πούμε, τον Πορτοσάλτε και τον Άδωνη σε ένα τσουβάλι. Πορτοσάλτε λέει θα κινηθεί δικαστικά, ο Άδωνης όχι. Ένα ζήτημα που προκάλεσε συζητήσεις και και ως συνήθως όταν έχουμε συζητήσεις έχουμε και διαφωνίες. Δεν είναι, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Το είπα τώρα σε, πώς το λένε, αλυσιδωτά, συνειρμικά μου ήρθε μετά από αυτά που έβλεπα τώρα εδώ και στο My News. Για τον τρομοφάκελο στα δικαστήρια, που και αυτό θεωρήθηκε, ας πούμε, ουσιαστικά τραγούδι που προτρέπει σε τρομοκρατικές ενέργειες. Εδώ να σας πω λίγο κάτι, πριν πάμε στην 3η και 13η και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει κάτι που για μένα είναι πολύ ανησυχητικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι πολλοί από αυτούς που αντιλήφθηκαν τους στίχους ως απειλητικούς συμφώνησαν με το περιεχόμενο, συμφώνησαν με το τσουβάλιασμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπήκα στη διαδικασία να το ακούσω το τραγούδι, να ψάξω να το βρω, να δω πώς ακριβώς τα λέει, ρε παιδί μου, μέχρι τέλους πώς ακριβώς τα εννοεί κτλ. Δεν με πολύ απασχόλησε, γιατί για μένα το πολύ σημαντικό ήταν όχι το τι έγραψε, το τι είπε ένας. Ο Βλάχος είναι ένας, οκ. Okay, όπως και αν το είπε. Περισσότερο με απασχόλησε πώς πέρασε έξω στην κοινωνία. Έτσι. Και πώς, τέλος πάντων, κυρίως αυτοί, δηλαδή το πώς έκανε γκέλ, κυρίως σε αυτούς που θεωρούν ότι όντως η στίχη είναι μια πραγματική απειλή. Δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, έβλεπα τα social media, ξέρω εγώ, άκουγα, διάβαζα δεξιά-αριστερά και παρατήρησα ότι έδειξαν να είναι αρκετοί αυτοί που πράγματι ήθελαν τσουβάλιασμα συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά πώς. Όχι τσουβάλιασμα ότι τους βάζουμε σε ένα τσουβάλι και τους κάνουμε κριτική. Τσουβάλιασμα του τύπου, τσουβάλι και στο τσιμέντο, ξέρω εγώ, ή στα ψάρια να τους φάνε στο βυθό, τέτοια πράγματα. Έτσι, και τα έβλεπα στα social media κυρίως αυτά και όχι μόνο. Δεν ξέρω τώρα να σου πω ότι τρόμαξα, δεν θα το πω γιατί τελικά δεν μου κάνει πλέον κάτι εντύπωση, δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Πράγματι είναι πολλοί που θέλουν να δουν ανθρώπους σε βυθό, αλλά ξέρετε τι είναι που περισσότερο μου κάνει εντύπωση? Ο Άδωνης, άντε να πεις αυτός ασκεί πολιτική. Όχι ότι το δικαιολογώ βέβαια, έτσι, για τσουβάλι και οπουδήποτε, στα λιοντάρια, στο βυθό ή οπουδήποτε. Αλλά λες, ρε παιδί μου, ασκεί πολιτική. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί να είναι και από τις αιτίες της φτωχοποίησης. Που ξαναλέω, τραβηγμένο για μένα, αλλά τέλος πάντων, άντε να πούμε. Ο άλλος, ο Πορτοσάλτε, μπορεί να είναι αντιπαθητικός για τους περισσότερους, μπορεί χίλια δυο, αλλά λέει την άποψή του. Για κάποιον που λέει την άποψή του και δεν μας αρέσει αυτή η άποψη, ρε παιδί μου, ή δεν μας αρέσει τα μούτρα του ή το ύφος του ή οτιδήποτε, θα πρέπει δηλαδή να φτάνουμε να λέμε ότι ναι, όντως και καλά τα λέει το τραγούδι και τσουβάλιασμα θέλουν και στα ψάρια και στο βυθό και στα λιοντάρια και στα, και εγώ δεν ξέρω πού. Δηλαδή καταλαβαίνουμε που έχει φτάσει το πράγμα και που θα φτάσει με μαθηματική ακρίβεια στα χρόνια που ακολουθούν. Το κλείνω εδώ προς το παρόν.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά, είχαμε και κάτι στοιχεία για ένα θέμα που συζητάμε συχνά πυκνά. Και ανοίγουμε γραμμές ένα λεπτάκι για όποιον θέλει, αν θέλει. Για την παραβατικότητα των ανηλίκων. 7.000 ήταν σχεδόν οι υποθέσεις, 7.000 παρακάτι, μέσα στο 2023. Μιλάμε για αυτές τώρα που βγήκαν στην επιφάνεια και που ασχολήθηκε η αστυνομία. Έτσι, 6.900 τις βγάζει και 8.500 ήταν οι ανήλικοι δράστες που συνελήφθησαν, και μιλάμε τώρα για ξυλοδαρμούς, για απάτες, για παραβάσεις του ΚΟΚ, ξέρω εγώ, μέχρι και αρπαγές, έτσι, συνομιλίκων, βιασμούς, ανθρωποκτονίες κτλ. Μάλιστα, το τελευταίο, πρέπει να ήταν το τελευταίο, εδώ στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά. Έτσι, με τον έφηβο που έπεσε θύμα επίθεσης από συμμαθητές του εκεί στο διάδρομο του σχολείου, που σύμφωνα με τις καταγγελίες της μητέρας, 15 λέει συμμαθητές, τέλος πάντων, παιδιά γενικά τι ήταν δεν ξέρω, έπεσαν επάνω του και του προκάλεσαν χτυπήματα σε όλο το σώμα, κρανοεγκεφαλικές κακώσεις κτλ. Κτλ. Λοιπόν, βλέπω πήγαμε και τέταρτο, οπότε να είχαμε κάποια θεματάκια έτσι που ήθελα λίγο να τα συζητήσουμε, αλλά ας τα αφήσουμε για μετά. Ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανένας μέχρι και μισή, και βλέπουμε μετά τι άλλο θα πούμε και τι άλλο θέλετε να πείτε κι εσείς. Λοιπόν, εντάξει, το πάμε με από όλα και από λίγο σήμερα, μέρα που είναι. Πιάσαμε και τα ποδοσφαιρικά, πιάνουμε και τα άλλα. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. 23 10 90 90 90 και πάλι στην διάθεσή σας. Και 54045 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, εντάξει, έχει άλλα μηνύματα, τα βλέπουμε σε λίγο. Οκ, okay, έλα, 23 10 90 90 90, για όποιο θέλει να περάσει, να σχολιάσει οτιδήποτε. Ανοίγουμε και πάλι τις γραμμές. Για να κοτσάρουμε και τους πρώτους σιγά σιγά πάλι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Δήμητρης Πλανά, Χαλκιδική. Έλα, καλώς τον. Να πω και εγώ λίγο την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, γιατί διαμαρτύρομαστε για τον ΠΑΟΚ? Είμαστε πρώτοι. Είναι πρώτος, δεν είναι ο ΠΑΟΚ? Ναι. Γιατί διαμαρτύρομαστε, δηλαδή τι θέλαμε να είναι η Λίβερπουλ πιο, η ΣΥΤ? Όταν λες διαμαρτυρόμαστε, τι εννοείς τώρα? Για εδώ είπαμε κάτι εμείς, γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα? Ναι, γενικά ακούω να πούμε και τις προηγούμενες εβδομάδες και τώρα ότι δεν έχουμε σέντρε φορ, και ξέρω εγώ, ο Σαμάτα ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Δηλαδή στο ΠΑΟΚ, έτσι όπως πέσει τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, γιατί οι υπόλοιποι, ο Μουρκ πόσα γκολ έχει, ο Βούλγαρος πόσα γκολ έχει? Αυτή τι είναι, δεν είναι, δηλαδή δεν παίρνουν σαν σάντρε φορ μέσα και βάζουν γκολ? Δεν ανοίγει άμυνες ο Σαμάτα? Δεν αγωνίζεται ο Σαμάτα για αυτό που κάνει? Είναι καλός, μπορεί να γίνει και καλύτερος βέβαια. Εντάξει. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί κι άλλο. Εντάξει. Ωραία. Δεν είναι το θέμα ο Σαμάτα για μένα, αν ρωτάς εμένα. Το σύστημα που παίζει ο Λουτσέσκου είναι για φουταριστό Όχι. Αλλά θα υπάρχουν και στιγμές που θα χρειαστεί και εναλλακτικό πλάνο. Έχει φανεί αυτό ήδη. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όμως, έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν παίζει με φουταριστό σέντρεφορ. Τον έχει δοκιμάσει. Δοκιμαστεί και αυτό. Αλλά ανοίγει. Αν προσέξουμε, όταν επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και ο Σαμάτα, που κάνει στις άντες που καλούν, τραβάει τρεις παίκτες πάνω. Όπου κάνει την κίνηση αριστερά ή δεξιά, πηγαίνουν και τρεις παίκτες να το μαρκάρουν. Άρα ανοίγει αυτό και βάζουν γκολ από πίσω. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Αυτό είναι έτσι που λες, δεν αμφισβητείτε. Ήδη με το Μουρκ, γιατί το βάζει? Και παίζει πίσω, και χωρίς την μπάλα πάρα πολύ. Ναι. Έτσι, ναι, πέρα από αυτό. Ναι, άλλο λέμε εμείς. Θυμάσαι πως τρώγαμε τα γκολ? Που φύγανε να πούμε και μας ευνηδιάζαν και τρώγαμε τα γκολ, όπως προχθές, όπως εχθές με την ΑΕΚ. Ο Μουρκ είναι εκεί που κάνει άλλη ζημιά. Αυτό που έκανε, κατά την άποψή μου, αυτός που είχαμε, ο Γαλλοαργεντινός. Με το 7 που έπαιζε. Που το Καντουρί. Το Καντουρί. Το λέγαμε ότι είναι άχρηστος παίκτης όταν έπαιρνε μέσα. Γιατί έκανε τις κινήσεις αυτές που πρέπει να κάνει ένας ποδοσφαιριστής για να ανοίγουν οι χώροι. Καντουρί ήταν από τους πιο ποιοτικούς που πέρασαν τα τελευταία χρόνια. Αν δεν είχε τα θέματα με τους τραυματισμούς, θα ήταν πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ο Μούρκ αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα κάνει. Αλλά έχει και το σούτ απ' έξω. Μάλιστα.
Όταν μπαίνει όταν βάζει να πούμε τον Κωνσταντέλια για αυτό, με τον Τάισον, επειδή ο Τάισον συνεργάζεται, ο Κωνσταντέλιας, Τάισον και ο Ντεσπότοφ, έχουν πιο καλή συνεργασία. Μπράβο. Να σου κάνω μια ερώτηση λοιπόν τώρα. Αλλά όμως, αυτό το τελευταίο και θα μου την κάνεις. Όταν βάζει όμως το Σέρβο, ο Σέρβος μαρκάρει και πίσω. Ο Δεσπότοφ δεν το κάνει αυτό. Ακριβώς, και γι' αυτό ξεκίνησε το Σέρβο που λένε όλοι, γιατί δεν έβαλε τον Δεσπότοφ. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ έπαιζε, δεν έπαιζε με καμία ομάδα που κλείνεται. Να ακούσω τι ήθελε να μου πει. Ναι, ήθελα να σου πω με το χέρι στην καρδιά τώρα. Επειδή μιλάμε για το Center Four, ο Σαμάτα έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Ο Μπράντον θα μείνει και του χρόνου σίγουρα. Ο Τζίμας φυσικά θα μείνει σίγουρα. Εσύ με το χέρι στην καρδιά τώρα που μιλάμε, θα είσαι ήσυχος αν πάει με αυτή την τριάδα ο ΠΑΟ και του χρόνου? Φυσικά θα είμαι ήσυχος. Ωραία, εντάξει. Θα δούμε και στην πορεία, γιατί ναι, δεν καλά, ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Να. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ αυτό που παίζει, το PlayStation που λέμε ότι παίζει, έχουν σκοράρει 21 παίχτες. Αυτό δεν το λέμε. Το βάζουμε, αλλά πρέπει να δούμε και σε ποια παιχνίδια γίνεται αυτό. Στα ντέρμπι φαίνεται ότι χρειάζεται και κάτι ακόμα. Ναι, εχθές ποιος το βάλε τον γκολ? Το έβαλε αυτός που το έβαλε από στημένη φάση, εντάξει. Λέμε ότι θα χρειαστεί, και είναι αμαρτία να έχεις τέτοια ομάδα όπως την περιγράφεις και να μην υπάρχει μπροστά ένας εκφραστής, έτσι, που να έχεις λίγο το κεφάλι σου πιο ήσυχο. Κώστα, να σου πω λίγο κάτι. Εχθές η ΑΕΚ έβαλε τον κόλ με τον Αστράγαλο. Μπορεί να πήγαινε για το έξω. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτό που έκανε ο Δεσπότοφ χθες, να πούμε, απ' έξω από αυτό που έχει, γιατί σου είπα και πάλι, γίνεται πιο γρήγορη η ομάδα. Σύμφωνοι, δεν λέει κανείς να πάρει πάω κάνα καδρόνι για Center Four. Έτσι παίζει ο Λουτσέσκου, το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Τι παραπονιόμαστε? Έστω να δούμε την ομάδα. Πρώτοι είμαστε. Καλά, δεν είπε και κανένα τίποτα, άλλη μόνο. Εντάξει, τώρα θα πάμε στον αστρολόγο να μας δώσει γιατί θα γίνει. Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Χαίρετε. Έλα, Κώστα. Ναι, ναι, γεια. Λοιπόν, Κώστα, εγώ διαφωνώ αυτό που λέει τον πρώτο του Αλπέρα, ότι λέει τη γνώμη του και θα το δικαιολογήσω. Λοιπόν, άκου να δεις. Εδώ το θέμα είναι, που δεν το συζητάει κανένας, ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν έχει ελευθερία του τύπου και κράτος δικαίου. Εντάξει, κανένας δεν ασχολείται. Να σου πω τρία πράγματα. Λοιπόν, και τι του είπανε του Μητσοτάκη? Πρώτο, του είπανε, φίλε, εσύ δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που ο Πρωθυπουργός να είναι και διοικητής της μυστικής υπηρεσίας. Θα αλλάξει νομοθεσία. Εντάξει, δικτακτορία έχουμε. Με αυτό το... Λοιπόν, το δεύτερο που του είπανε είναι ότι τα κονδύλια που σε δίνουμε δεν έχουν διαφάνεια. Το είδες με τα τρένα και τα λοιπά. Άρα και εδώ υπάρχει θέμα. Το τρίτο είναι για τη δικαιοσύνη. Τι εννοούν τη δικαιοσύνη? Που λες, τους βάζουν βόμβες. Γι' αυτό έχουμε εγκληματικότητα και όλα αυτά. Διότι έχουμε αυτή την κατάσταση. Στη δικαιοσύνη σημαίνει ότι αυτός ορίζει δικαστές και σε αποφάσεις που έχουν σχέση με αυτό να παίρνει τις αποφάσεις που θέλει. Δεν φοβάται κανένα. Δηλαδή δεν ελέγχεται από πουθενά. Και ο πρωτοσάρτερ υπηρεσία κάνει. Δεν λέει την άποψή του, διότι στο κανάλι που είναι υποκατάστημα. Αυτονόμ. Εντάξει. Άλλοι δηλαδή από άλλη πλευρά δεν εκτελούν, ξέρω εγώ, υπηρεσία. Δικαιολογείται να μιλάμε για τσουβάλιασμα και πέταγμα στα ψάρια, ξέρω εγώ, στα λιοντάρια, για κάποιον που λέει την άποψή του, έστω όπως λες και εσύ? Δηλαδή τώρα θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχει οπαδική δημοσιογραφία και στην πολιτική? Περίμενε να σου πω κάτι. Για να λες την άποψή σου, υπάρχει και ο λόγος και ο αντιλόγος. Σε αυτούς δεν υπάρχει ο αντιλόγος. Βγαίνουν και λένε το παραμύθι όπως θέλουν αυτοί. Εντάξει, να έχει κάποιο να τον κάνει και δύο ερωτήσεις την ώρα που τα λέει. Άρα με την ίδια λογική να βάλουμε στο τσουβάλι και το Βαξεβάνι. Ο Βαξεβάνης βγαίνει σε κανάλια. Δεν τον είδα ποτέ να βγει. Βγαίνει με αντίλογο. Καμία σχέση. Κάνει έρευνα. Μάλιστα. Ο άλλος δεν κάνει έρευνα. Ο άλλος βγαίνει σε κανάλια και κάνει προπαγάνδα. Έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, φυσικά του Μητσοτάκη τα ψωμιά τελειώνουν. Να σου πω γιατί τελειώνουν. Διότι αυτά που κάνει στην κοινωνία, τη φτώχεια που έχει φέρει, δηλαδή που μας έχει κάνει η Βουλγαρία, και υποστηρίζει το κεφάλαιο, δίνει τα λεφτά, δηλαδή τους χαρίζει λεφτά. Και κοιτάζει από τον ελληνικό λαό να εισπράττει 65 δισεκατομμύρια και από τους μεγάλους τίποτα εφορία, δεν μπορεί να πάει αυτή η βαλίτσα. Έρχεται σαν διέξοδο. Τα άλλα όλα που λέει είναι να είχαμε να λέγαμε. Το ίδιο το κοινοβούλιο τον έχει απορρίψει. Και εμείς είμαστε πολίτες του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν είναι λόγια αυτά δικά μου που λέω. Εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι άνθρωποι. Εντάξει. Γι' αυτό να σου πω και κάτι άλλο. Τι ήθελα να το δεις αυτό. Τι κυβέρνηση έχει αυτός, ξέρεις? Πάρε να διαβάσει ένα βιβλίο που έγραψε τώρα ένας Χαραλαμπίδης για τους δοσίλογους στην Ελλάδα,
με τους Γερμανούς. Τότε ήταν, λέει, 15% αν κάνανε εκλογές ο Νικολόπουλος που κάνει στατιστικές που έκανε στο Μέγα και πέθανε πριν 2 χρόνια. Κάποια κυβέρνηση έχουμε, δηλαδή. Αυτή τη σήκα στα χαρτιά το 20% που έχουν στην πράξη. Αφού ο νόμος αυτό λέει, ότι και με 20% γίνεται κυβέρνηση. Τι, ξέρω εγώ. Μα όχι, η δημοκρατία δεν. Να τα αλλάξουμε, και εγώ συμφωνώ. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί όχι. Αυτοί στα χαρτιά το κάνουν, επειδή έχουν βουλευτές που χειροκροτάνε. Και επειδή το κάνουν νόμος, δηλαδή ότι είναι νόμος, δεν είναι νόμος. Εδώ. Ζήτησε κανένα από τα κόμματα της Βουλής να αλλάξει και δεν το θυμάμαι. Πίεσε κανένας να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, ας πούμε, να γίνει έτσι όπως το περιγράφεις. Και ξέρω τουλάχιστον ο Παπαντρέου ο Ερντογάν έχει το 51-52%. Ο παλιός ο παππούς ο Καραμαλής. Εντάξει. Αυτοί είχαν ποσοστά, δηλαδή είχαν λαϊκή απήχηση. Αυτός τώρα με 10-20% που οι περισσότεροι είναι ειδοσύλλογοι στο κόμμα του. Βλέπεις ο Καραμαλής. Εντάξει, μην πάμε με χαρακτηρισμούς, αλλά εντάξει, okay. Λοιπόν, να προλάβουμε λίγο και κάνουν δύο ακόμα, ναι. Τα ξαναλέμε, ό,τι θέλεις, έγινε. Να σε καλά, γεια σου, καλό βράδυ. Χαίρετε. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Ευχές και ευλογίες, Μάικ, από πολύ γύρω Χαλκιδικής, και χρόνια σας πολλά για το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά και στο ραδιόφωνο, βέβαια. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, είπαμε σήμερα. Ναι. Μία τριαδούλα που έχω στα γρήγορα είναι περί προλήψεως προληπτικών και τα τι αυτά. Προσωπικά είμαι ρεαλιστής. Κάθε χθες και καλύτερα, κάθε αύριο και χειρότερα, όπως πάνε τα πράγματα. Αν με πάει και πολύ καλά, θα βγαίνω και κάθε μέρα στο ραδιόφωνο και θα σας κερνάω και θα σας στέλνω και δώρα. Αυτό όμως τι σχέση έχει με τις προλήψεις? Είναι το κάρμα που λέμε, ότι το προκαλούμε εμείς να πηγαίνει κάθε μέρα και χειρότερα? Δεν προκαλώ τίποτα. Εγώ ξέρω να περπατώ κάθε μέρα όπως πάνε τα πράγματα. Τέλος. Κάθε βράδυ κάνω το ταμείο, την άλλη τη μέρα έχω όρεξη, δεν έχω, είναι στραβό. Ναι, ωραία. Αν είναι καλό, θα βάλω τα χέρια μου και πάμε να συνεχίσω το έργο μου. Παραπέρα. Δεύτερο είναι. Ραδιόφωνο, ίντερνετ, τηλεόραση. Ραδιόφωνο, αν ήμουν ασκητής του Άγιου Όρους, θα είχα μονάχα ραδιοφωνάκι, ούτε καν τηλέφωνο. Μόνο και μόνο για να ενημερώνουμε για τα γεγονότα στον κόσμο, από σωστά ραδιόφωνα και ωραίες εκπομπές, και για να ακούω και το σφιγμό του λαού, του κόσμου, που περπατάει γενικά πνευματικά κτλ. Τηλεόραση μου είναι απαραίτητη μόνο και μόνο για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γιατί τα παρακολουθώ, ας πούμε, και. Αν είσαι λίγο to the point, πώς να σου το πω, θα βγάλεις το καφεδάκι, το τσιγαράκι σου, άμα και λίγο παραπάνω, άμα... Αν έπρεπε ένα από τα τρία, όμως, ραδιόφωνο, τηλεόραση ή διαδίκτυο, αν μπορούσες μόνο ένα από τα τρία. Ραδιόφωνο. Το ίντερνετ αναγκαστικά, είτε μ' αρέσει και όχι, πρέπει να δίνω 35-40 ευρώ το μήνα, πόσο είναι, διότι είναι αναγκαστικό για την εργασία μου. Ναι, βέβαια μπορείς μέσα από εκεί που είπαν κάποιοι να βλέπεις και ραδιόφωνο, να ακούς και ραδιόφωνο, να βλέπεις και τηλεόραση. Με ελάχιστο κόστος, με μπαταριούλες, με το ραδιόφωνο. Ωραία. Είμαι καλυμμένος. Ωραία. Και για τον ΠΑΟΚ είναι το ότι θεωρώ για μένα ότι σαν να κάνει μια μικρή κάμψη, αλλά ο Λουτσέσκου, λόγω ότι έχει να διαχειριστεί τρεις στόχους, πιστεύω θα τα καταφέρει. Όπως το βλέπω εγώ, δεν ξέρω. Ναι, ωραία. Όταν θα κάνει το ρεζουμέ. Δηλαδή, να βγω να τον κρίνω ή όχι, δεν με απασχολεί. Τι θα ζαλίσει και ο Λουτσέσκου τώρα, μα ο Μάικ από τον Πολύγερο είπε ότι είσαι επιτυχημένος. Α, το τρεχάσαι. Και αυτό που είπε και ο συντοπίτης μου από την Χαλκιδική, είναι πρώτος ο Πάου. Στο στόχο του κυπέλλου είναι μέσα. Στην Ευρώπη πάει καλά. Ωραία, Μάικ, ευχαριστώ. Να πάμε λίγο να πάρουμε και κανέναν ακόμα και φύγαμε, τα λέμε για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, να είσαι καλά, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος και όχι απλά είναι πρώτος. Έδειξε και διαπιστευτήρια και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, ακόμα και αν δεν κέρδισε το ματς. Άλλο λέμε. Ότι με βάση κάποια πράγματα που υπάρχουν και που ίσως λίγο να κρύβονται κάτω από το χαλάκι, λόγω καλών εμφανίσεων, λόγω εντυπωσιακών εμφανίσεων κτλ., ότι αν είχε και έναν εκφραστή μπροστά όπως έπρεπε, όχι. Τύπου περιοχής μόνο, γκράου, έτσι ένα που να μπορεί και περιφερειακά να έχει λίγο περισσότερο τον γκολ από το Σαμάτα και γενικά την κίνηση μέσα στην περιοχή. Ο Σαμάτα, πέρα από την κεφαλιά, που στον ΠΑΟΚ δεν το έδειξε ακόμα αλλά την έχει, ωραία, δεν έχει δείξει σερντεφορίσχες κινήσεις ότι έχει να μπορεί να... Ο Μπράτον το έχει δείξει περισσότερο. Αυτό λέμε. Ο ΠΑΟΚ ήθελε έναν Απκομ, να πω, έναν Μίετσελ που είπε ο φίλος πριν, έναν Ολιβέιρα με λίγο καλύτερο γκολ, αυτό. Και να έχει από πίσω ο Μπράντον και Τόμας, λέω. Και πες το, και Τζίμα. Εκεί θα ήταν όλα τέλεια. Δεν λέμε ότι τώρα έρθει καμιά καταστροφή, αλλά είναι κρίμα να έχεις μια τέτοια ομάδα και να μην έχεις έναν εκφραστή μπροστά, έτσι, για να μπορείς να είσαι πιο σίγουρος για κάποια πράγματα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Ορίστε. Ναι.
Θα μιλήσετε? Μ' ακούτε? Τώρα ακούω, καλημέρα. Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πρώτη φορά περνώ. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω κάτι. Βέβαια, να κάνω μια μικρή παρένθεση για τις πολιτικές απόψεις. Να πω ότι στις δημοκρατίες ένας ψήφος παραπάνω δίνει την πρωτιά στον πρώτο. Ναι. Εντάξει, mm-hmm. Κλείνει. Ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει, και κάνω έκκληση προς όλους μας και κυρίως προς την ΠΑΕ, να πάρει μέτρα προστασίας. Γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μεθαύριο να είναι 2-3 βαλτοί να πετάξουν κάτι και να κλείσει πάλι το γήπεδο για τον προσεχή αγώνα. Το ξέρεις ότι συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό, επί σειρά ετών. Έτσι, εγώ είμαι 73 ετών και πηγαίνω από μωράκι στο γήπεδο. Λοιπόν, και έχω δει πάρα πολλές φορές, ενώ η ομάδα κερδίζει, κάποιοι θερμόιμοι, να τους πω σε εισαγωγικά για να μην πω άλλη λέξη, προκαλούν και το χαλάει το παιχνίδι εις βάρος μας. Αυτό ήθελα να πω, μια προστασία. Ναι. Πράγμα που στα χρόνια τα παλαιότερα, εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλος, αλλά το πρόλαβα, ναι. Η κερκίδα έπαιζε πολύ πιο σωστή μπάλα. Με την έννοια ότι ακόμα και τις διακοπές όταν έκανε, ήξερε πότε θα τις κάνει. Τώρα αυτό που λες, μπορεί να κερδίζει η ομάδα, έτσι, να είναι τελείως κόντρα στο ρυθμό του αγώνα και πάλι να γίνονται μέσα πράγματα που δεν πρέπει και να κόβουν το ρυθμό της ίδιας ομάδας, ας πούμε. Σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Γι' αυτό θέλει μια προστασία την οποία θα πρέπει να τη δώσει η ΠΑΕ η ίδια. Ξέρει τους τρόπους, έχει την εμπειρία να το κάνει, γιατί θα την πληρώσουμε από βαλτούς, να μην πω χειρότερη έκφραση. Ναι, ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου φίλε μου, καλημέρα. Χαίρετε, ναι. Έλα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, δεν είμαι ΠΑΟΚΣ, ήθελα να πω για το center for που συζητάς. Ναι, λίγο βαθιά σ' ακούμε, έχεις κάτι, κάναμε ανοιχτή ακρόαση, κάνε hands free. Ναι, δεν ακούγεται καθαρά. Αν μπορείς να το βγάλεις θα είναι καλύτερα. Δεν μπορώ να το... Έλα, πάμε, το παλεύουμε. Πάρε 2-3 λεπτάκια, δεν μιλάω καθόλου εγώ γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Έλα, σ' ακούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φαγωθήκατε με τον Σαμάτα. Μάλλον με το center for. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει 90 γκολ. Τώρα, οπωσδήποτε σε ορισμένα παιχνίδια κάθε ομάδα έχει τις δυσκολίες της, ειδικά όταν παίζουν ντέρμπι. Δηλαδή, άμα δεν είχες ένα Σαμάτα και είχες ένα Στυλ Μίτσελ, Πρίγιοβιτς, εχθές τι θα έκανε, θα παίρνεις 5 γκολ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφήστε την ομάδα. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚΣ, αλλά χαίρομαι αυτό που βλέπω. Μεταξύ ραδιοφώνου, ίντερνετ και τηλεοράσεως ψηφίζω ραδιόφωνο, και όσο για την κλιματική αλλαγή... Σοβαρά, αν μπορούσες να έχεις ένα μόνο, θα έχεις ραδιόφωνο? Ναι. Τι λέει, ρε φίλε, ναι. Τηλεόραση έχω κόψει εδώ και 7 χρόνια, δεν ναι. Έχω ανοίξει τα τελευταία 7 χρόνια. Ναι, για πες και το άλλο, για να πάμε διάλειμμα. Το ραδιόφωνο 24 ώρες και ειδικά με το Μετρόπολης, παιδιά, δεν τρέπω να το πω. Ναι, δεν είμαι ΠΑΟΚΣ, αλλά ακούω Μετρόπολης λόγω Θεσσαλονίκης. Για πες και κάτι άλλο που πήγες να πεις για την κλιματική αλλαγή, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Κλιματική αλλαγή. Ίσως το μεγαλύτερο ανέκδοτο του πλανήτη. Ίσως το μεγαλύτερο ανέκδοτο, τουλάχιστον έτσι που προσπαθούν να το πλασάρουν. Δεν μπορείς να με πείσεις ούτε με τους επιστήμονες, ούτε με κανέναν. Γιατί οι επιστήμονες μου αποδείξανε τα τελευταία 3 χρόνια ότι με γεμίζουν ψέματα. Δεν τους πιστεύω. Τα στοιχεία που έχουν δεν τα πιστεύω, γιατί μπορώ να πω κι εγώ άλλα τόσα από την απέναντι πλευρά. Να τα πούμε μια φορά αν θες. Τα της απέναντι πλευράς για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Έτσι, κάποια άλλη φορά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε διάλειμμα. Δεν μπορεί να σε πείσει σου λέγοντας το καλαμάκι απαγορεύεται, αλλά πάρε πλαστικό κυπελάκι. Ωραία. Σε χαιρετώ προς το παρόν και όποτε θέλεις θα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Όποτε θέλεις. Καλημέρα. Εσύ όποτε θες. Δεν σε πάρω εγώ, εσύ θα πάρεις. Τα λέμε όποτε σε βγάλει ο δρόμος. Καλημέρα. Φύγαμε διάλειμμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε και για...
για το επόμενο μισάρο τέλος πάντων. Τα έχουμε και μπόλικα εδώ και χαθήκαμε. Καλημέρα στον Λεωνίδα. Ναι, βρε, ναι, ναι, είναι ο φίλος που βρήκε γιατί το τρίκι. Δεν το ξέρει κανένας. Δηλαδή και εγώ ξέχασα, δεν ρώτησα εδώ πέρα, πιαστήκαμε άλλα κι άλλα. Για το πώς βγήκε το τρίτη και 13. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Λέτε εδώ, ο Λεωνίδας λέει, ότι από την ημέρα της άλωσης, αλλά η ημέρα της άλωσης δεν ήταν τρίτη, αν θυμάμαι καλά. Η μέρα της άλωσης ήτανε, κάτσε λίγο να δω, θα τα έχω κάπου αυτά. Κάτσε λίγο, τρίτη, ναι όχι τρίτη ήταν, 13 δεν ήταν μωρέ. Τρίτη ήταν αλλά δεν ήταν 13, άρα το τρίτη και 13 ψάχνουμε. Ναι, τρίτη 29 Μαΐου για 453, έτσι. Άρα το τρίτη το κλείσαμε, το 13 όμως. Γιατί σου λέει τρίτη και 13 λέτε εδώ πέρα και οι δύο και ο Γρηγόρης επάνω. Τρίτη και 13 η μέρα που αλώθηκε η πόλη, γι' αυτό θεωρείται γρουσούζικη. Δεν ήταν και 13 όμως. Εδώ έχει ένα που είναι λίγο συνωμοσιολογικό. Λίγο, ήταν τρίτη 29 Μαΐου. Άρα δεν ήταν και 13. Καλημέρα και στο Ζαχαρία που ανεβάζει μία έκθεση εδώ του Γιωργάκη, αυτή να μπείτε να τη δείτε. Καλημέρα, τι λες παραπάνω, σαν ραδιολήπτης είναι η μέρα μου. Ασχολείσαι με αυτά. Γιορτάζεται ιδιαίτερα στην Ινδία, κυρίως στο χώρο των ραδιοεραστεχνών και ραδιολήπτων και λιγότερο, α ναι, περισσότερο εκεί. Όσο για το ραδιοεραστέχνες λέει, το έχω αναφέρει παλαιότερα. Ναι. Ωραία. Και η Λίτσα εδώ, καλημέρα με υγεία. Κωνσταντίνος για τα του ΠΑΟΚ τα είπαμε λίγο πολύ. Ωραία. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Λοιπόν, αυτό για το τρίτη και 13, άντε λίγο για να το χαλαρώσουμε και τώρα στα τελειώματα. Θα τα αφήσω άμα το ξέρει κανένας να μας πει πώς εξηγείται το τρίτη και 13. Ναι, άλωση όπως λέτε και εδώ κάποιοι, αλλά είπαμε η άλωση 29. Άρα, τι μπορεί να μας κρύβουν. Πάντως, πριν να ανοίξω γραμμές και πάλι, ήταν που είπα πριν ότι κάποιοι έχουν το εντάξει τρίτη και 13, κάποιοι το Παρασκευή. Οκ, θα το βρούμε και γιατί εμείς έχουμε το τρίτη και 13. Που ήταν, ναι, που είπα για το 4. Στην Κίνα, στην Ιαπωνία, λέει, στην Κορέα, δεν ξέρω και μην τυχόν πουθενά αλλού, εκεί φοβούνται το 4. Είναι τετραφοβία η λεγόμενη. Δεν ξέρω γιατί βγαίνει αυτό, δεν το ψάξα παραπάνω. Τέλος πάντων, γενικώς υπάρχουν διάφορα. Είναι με τους αριθμούς, με τα μελούμενα, με ό,τι θες έχει ένα. Γενικά το έχουμε λίγο αυτό, ρε παιδί μου. Το... Λοιπόν, και ξέρεις τώρα τι άλλο. Κάτσε λίγο, να το βρούμε και αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, θα τα δω τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο, μην τα ανοίξω τώρα παραπάνω. Επειδή βλέπω ένα μήνυμα τώρα, γι' αυτό λίγο κόλλησα και ανοίγουμε γραμμές σε δύο λεπτάκια για όποιον θέλει και πάλι. Τις πέρα από τους αριθμούς, τις προκαταλήψεις, όχι προκαταλήψεις, τις προλήψεις, όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει και αυτό που καμιά φορά λέμε, ρε παιδί μου, ότι γενικά είμαστε λίγο... Πάντα πρέπει πίσω από όλα να βρίσκουμε κάτι, ότι κάποιος μας κυνηγάει κλπ. Τώρα το λέω αυτό γιατί βλέπω ένα μήνυμα. Ναι. Είτε η Καντεμιά, είτε η Νέα Τάξη Πραγμάτων, είτε και εγώ δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, ξέρετε παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Όποιος πιστεύει κάτι άλλο, το κάτι άλλο θα πιστεύει πάντα. Δεν θα τέλος πάντων αλλάξει γνώμη επειδή εγώ λέω κάτι. Αλλά είναι πάρα πολλές οι φορές που κάποια αφηγήματα βολικά συντηρούνται για τα κλικ, για τις ακροαματικότητες, για τις θεαματικότητες, για θέσεις στη Βουλή ενδεχομένως κτλ. Εδώ τώρα βλέπω το μήνυμα, τη μέρα που πέρασε πρέπει να γίνει αυτό. Υπάρχει το εξής. Πριν να ανοίξουμε γραμμές. Σε ένα λεπτάκι, 23, 10, 90, 90, 90 για όποιον θέλει. Λοιπόν, λέγεται δεξιά και αριστερά συνεχώς.
Δεν ξέρω αν το είδατε, μία είδηση ότι που κυκλοφόρησε για τη Γερμανία, ένα παιχνίδι με τη Leverkusen. Έτσι, που ανεβάσαν ένα πανό το οποίο έλεγε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Το είδατε αυτό καθόλου? Είναι ένα πανό, λέει, που ανέβασαν αυτοί και έγραφε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα, στη λογική ότι δεν μπορεί να υπάρχει τρίτο φύλλο. Αυτά που συζητάμε εδώ πέρα και μαλώνουμε τόσο καιρό, ξέρω εγώ. Και διαφωνούμε και κάνουμε και δείχνουμε. Λοιπόν, και έφαγε, λέει, πρόστιμο η ομάδα γι' αυτό. Και από κάτω υπήρχαν σχόλια, ξέρω εγώ, και όχι από κάτω τα λέω τώρα από κόσμο, γιατί ο κόσμος, άμα δει αυτό, αυτά θα πει. Μιλάμε και από αρθρογράφους ότι να δείτε τι γίνεται με τη woke agenda και όλα αυτά. Λοιπόν, έφτασα να το δω αυτό και σε σοβαρά site, έτσι, όχι τίποτα δηλαδή, sport time και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και έγραφε, μιλούσε με βάση το πανό που έγραφε πάνω ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα και άρα γι' αυτό, λέει, τιμωρήθηκαν επειδή τόλμησαν να πούνε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Το πανό έγραφε παρακάτω ότι για τρίτο Ράιχ και δικτατορία που έρχεται κτλ. Έτσι, οι πηγές, ας πούμε, δεν θεώρησαν σκόπιμο να το αναφέρουν, γιατί έπρεπε να περάσει ότι, ναι, τιμωρήθηκαν αυτοί επειδή είπανε για τα δύο φύλλα, ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Κατάλαβες, και βγήκαν εκεί πέρα αυτοί που θέλουν να κάνουν τον κόσμο, τέλος πάντων, όπως θέλουν να τον κάνουν, και τους τιμώρησαν γιατί τόλμησαν να πούνε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Το ότι από κάτω γράφανε για δικτατορίες που έρχεται και τρίτα Ράιχ κτλ. Δεν έπαιξε ρόλο στην τιμωρία πουθενά. Τα δύο φύλλα ήταν το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει η λέξη, αλλά ο σύνδρομο καταδιοκτισμός, έτσι, δηλαδή πλέον δημιουργείται και πουλάει περισσότερο από ποτέ. Και το κλείνω εδώ. Τώρα, για τα υπόλοιπα, και ανοίγουμε γραμμές αν θέλει κάποιος για τα τελειώματα, να πω το εξής τώρα για να φύγουμε λίγο από αυτά, είπαμε να το ελαφρύνουμε. Περί προλήψεων και 23-10-90-90-90, αν θέλει κάποιος, ανοίγουμε και πάλι τις γραμμές. Έβλεπα πριν το εξής. Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι, είτε είναι προληπτικοί είτε δεν είναι, έχουν μία τάση να νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι το αρνητικό είναι πιο πιθανό να τους βρει εάν το μελετούν, αν το γρουσουζεύουν κτλ. Έτσι, παρότι δηλαδή έχουμε εξελιχθεί και προοδεύουμε, υπάρχει ακόμα αυτή η λογική. Υπάρχει ακόμα αυτό ότι αυτές οι δυσιδαιμονίες, έτσι. Δεν μπορεί να εξηγηθεί, λέει, αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα να έχει εξηγηθεί επαρκώς από την επιστήμη. Κάποιοι επιστήμονες, κάποιοι, θεωρούν ότι μπορεί να είναι και θέμα γονιδίου, αυτό εδώ με τις προλήψεις, ότι κάποιο γονίδιο να επηρεάζει τη σκέψη και να είναι κατάλοιπο παλαιών ετών, τότε που ο άνθρωπος ήταν ακόμα θύραμα, ρε παιδί μου, και όχι κυνηγός και τέτοια πράγματα, έτσι. Και οι αρνητικές σκέψεις, ας πούμε, τον κρατούσαν υποψιασμένο και ήταν ένας αμυντικός μηχανισμός. Λοιπόν, το άλλο που προκύπτει επίσης από έρευνες είναι ότι προληπτικός, γιατί κάποιοι το συνδυάζουμε έτσι πολύ εύκολα, δεν σημαίνει αμόρφωτος. Δηλαδή, υπήρχαν ούκο λίγοι γραμματιζούμενοι μέσα στα χρόνια που ήταν προληπτικοί. Ακόμα και ο Φρόιντ, από ό,τι διάβαζα, είχε κάποια τέτοια. Έτσι, μπορεί η μόρφωση να παίζει ένα ρόλο, δεν ξέρω, πάντως καθοριστικός δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό ήθελα να πω και πάμε να ανοίξουμε και πάλι τις γραμμές για να πάμε και στο πρώτο φίλο εδώ. Υπάρχει και μία πρόσφατη έρευνα, σχετικά πρόσφατη, έχει κανένα χρόνο, που λέει ότι 4 στους 10 Έλληνες πιστεύουν στο μάτι. Και το ίδιο ποσοστό περίπου για τα μάγια. Έτσι, και η ίδια έρευνα πριν καμία δεκαετία έβγαζε ότι στο μάτι, τουλάχιστον που την είχα βρει, πίστευαν 6 στους 10. Υπάρχει και ένα πείραμα σχετικό που έχει γίνει, αλλά να το αφήσουμε για μετά. Λοιπόν, έτσι, με αφορμή τώρα το 3 και 13, για να το χαλαρώσουμε και λίγο στα τελειώματα. Και πάμε και σιγά σιγά για τα υστερόγραφα, αν έμεινε τίποτα. 90, 90, 90 και πάλι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια. Ναι. Ορίστε, ναι. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου. Εγώ ήθελα να πω, αύριο θα πάνε οι αγρότες να συναντηθούν με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν συνάντηση. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Έχει οριστεί, ναι. Μάλιστα. Όχι, γιατί έχει το παρατσούκι του πολύ γουρλί. Ναι, και το κάνουν 3 και 13, έτσι. Και το κάνουν και 3 και 13, δεν ξέρω, να το ξανασκεφτούν λίγο. Βγήκε ένα στην τηλεόραση που ήταν και είπε, τι είναι αυτά τα πράγματα, 3 και 13, αγρότες κανονικά. Ναι, 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 ναι. Δεν το ήξερα. Εσύ πιστεύεις αυτά? Ναι, πιστεύω. Πιστεύεις, γιατί ακριβώς, ας πούμε, πού πατάς, ας πούμε, και νιώθεις ότι μπορεί να ισχύουν αυτά? Μιλάμε για τις προλήψεις τώρα, έτσι. Ναι, πιστεύω, κοίταξε, επειδή πιστεύω και στο Θεό πάρα πολύ,
Εντάξει. Ναι, δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι λίγο αντίθετο τώρα. Συγγνώμη, μπορεί να τα ξέρω εγώ καλά, αλλά η θρησκεία δεν είναι που λέει ότι δεν υπάρχει μοίρα, δεν υπάρχει κάρμα. Όχι, η θρησκεία τα δέχεται. Τη βασκανία, τα. Για το μάτιαγμα μιλάμε τώρα, εντάξει. Ναι, όλα αυτά μέσα είναι αυτά. Το μάτιαγμα, ναι. Το κεφάλι το δέχεται. Ναι, αλλά τη μοίρα τη δέχεται, ότι είμαι γκαντέμις ρε παιδί μου, έτσι από φύση μου, άρα θα μου τύχουν στραβά, ότι το έχει γραμμένο η μοίρα μου. Το θέτουμε εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν το δέχεται. Ναι, για το μάτιαγμα το ξέρω και μάλιστα λέει ότι μόνο ο παπάς πρέπει να σε διαβάσει για να φύγει, ότι δεν πρέπει να το κάνει άλλο στη διαδικασία, ας πούμε, το ξεμάτιαγμα. Εντάξει, αυτά είναι από την αρχαιότητα κρατάνε βέβαια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο των χριστιανών ορθόδοξων. Έχουν περάσει αυτά τα, όλα αυτά εδώ με το μεταφυσικό, έχουν περάσει από την αρχαιότητα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι βρίσκουν κείμενα, ρε παιδί μου, ευχές. Ναι, ναι, φυσικά. Κατάρες. Εσύ τώρα σήμερα που είναι η μέρα τέτοια θα κάνεις κάτι ιδιαίτερο που πιστεύεις, ας πούμε, σε αυτά? Θα την αντιμετωπίσεις με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο αυτή την ημέρα? Πήρα μια καλή κούρσα με το που μπήκε Τρίτη και Δεκάτρη. Πήρα μια καλή κούρσα. Αυτά είναι. Γιατί δουλεύω με ταξιτζής. Μετά όμως δεν πήρα. Εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν ότι... θα πας σε ακραία πράγματα ότι για να αποφύγεις να βγεις από το σπίτι και τέτοια που κάποιοι λένε ότι. Όχι, δεν θα σε περάσει. Δηλαδή, άμα με την δηλαδή, μου άσχημα, δεν θα πω ότι είναι λόγω της ημέρας. Ναι. Μάλιστα. Τρίτη και 13. Απλώς εγώ νομίζω για το Τρίτη και 13 πρέπει να είναι κάτι με την άλωση Κωνσταντινούπολης πρέπει να έχει. Α, ναι ρε παιδάκι μου, αυτό δεν το είπαμε. Ναι, αλλά η άλωση ήταν 29. Δεν ήταν 13. Ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω κάτι γίνεται με την άλωση Κωνσταντινούπολης. Δεν ξέρω ακριβώς την πληροφορία. Ξέρω ότι μου κάνει εντύπωση γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές και γενικά έχει ακουστεί. Δεν το είπε μόνο στα μηνύματα ένας για το βρήκανε. Γιατί Τρίτη και 13 συγκεκριμένα. Ωραία, καλά που μου το θύμισες, θα το πούμε. Κάτι έχει σχέση με την άλωση Κωνσταντινούπολης. Έχει, αλλά πού κολλάει για, αφού είναι 29 του μηνός η άλωση. Όχι, 13, Τρίτη ήταν, οκ. Okay. Έχω γεγονός. Μήπως με τον Μέγα Αλέξανδρο, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Θα το πούμε, θα το πούμε. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Θέλεις να πεις κάτι άλλο? Απλώς εγώ ήθελα λίγο να τοποθετηθώ λίγο προς τον κόσμο, γιατί το βλέπω, μιλάει έτσι για πολιτικά και αυτά. Ήθελα να πω τον κόσμο ότι. Φιλολαϊκά κόμματα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, δηλαδή το να μπορέσουν να ευνοήσουν τη μεγάλη μάζα, δηλαδή να ανεβάσουν το ποιοτικό επίπεδο του κόσμου, να ρίξουν τις τιμές, να κρατήσουν τις τιμές, να βοηθήσουν τους αγρότες, θέλω να σου πω, να έχει καλύτερη ζωή ο κόσμος, ας πούμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα δηλαδή από όλα αυτά που έχουμε πιστεύεις που να είναι φιλολαϊκό? Κοίταξε, υπάρχουν, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα εμπιστευτεί, γιατί έχουν πολλές ιδιοληψίες. Ας πούμε τώρα για την αριστερά, θέλω να σου πω. Θα πει ο δεξιός, έχει πάρα πολλές ιδιοληψίες, μέχρι και για τους ομοφιλόφιλους, θέλω να σου πω. Κάποια αριστερά κόμματα, ας πούμε. Θα υπάρχουν και δεξιά. Αυτός που είναι δηλαδή κεντροαριστερός δεν θα τους εμπιστευτεί, γιατί σου λέει είναι Ναζί, ξέρω εγώ, ψιλοφασίστες, τώρα να ναι, εντάξει. Πιστεύεις ότι αν, εντάξει δεν θα γίνει ποτέ, αλλά αν έρχονταν στην εξουσία, αυτά που τώρα λένε απ' έξω θα μπορούσαν να τα εφαρμόσουν? Εγώ, ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να τα εφαρμόσουν. Απλώς πατάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πατάνε πάνω ότι πλέον έχουμε γίνει καπιτάλες του κερατά, μέχρι εκεί που δεν πάει. Όλοι μας στην Ευρώπη. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο, όλα αυτά τα πράγματα θέλουν μια ισορροπία. Εντάξει. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να ζητάω να έχω 10 αυτοκίνητα. Δεν γίνεται. Ή να έχω, ξέρω εγώ, Mercedes. Ναι. Δεν γίνεται. Ωραία. Να το κάνουμε το δεύτερο το ημίχρονο μια άλλη μέρα για να προλάβουμε κανένα δυο, γιατί έχουμε, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Εντάξει, ναι, ναι. Έτσι, αν θέλεις μια φράση έτσι για να το κλείσεις, πες την, και τα λέμε κι άλλη φορά, ό,τι θες. Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει την κοσμογονία που βρίσκεται. Πρέπει να το φιλοσοφείς περισσότερο. Κοσμογονία, αυτό θέλω να το συζητήσουμε μια μέρα. Εντάξει, σ' αφήνω λίγο τώρα γιατί πρέπει να πάρουμε κάνα δυο ακόμα. Έγινε, γεια. Κοσμογονία, ενδιαφέρον. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι δυσκολευόμαστε λίγο να καταλάβουμε τη γενικότερη πραγματικότητα μέσα στην οποία έχουμε περιέλθει εδώ και αρκετά χρόνια. Καλημέρα. Ορίστε. Φίλε, δεν ακούω τίποτα.
Καλημέρα. Α, τώρα ακούω, καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε? Γεια σας, γεια σας, πώς είστε? Πού πας και τα βρίσεις αυτά τα ωραία θέματα? Ποια, τα Τρίτη και 13. Και 13. Για πες. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Τρίτη και 13. Το Τρίτη με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 29 που είπες. Ναι, ναι. 29 του μηνός δεν είχε γίνει. Ναι, ναι, άρα δεν είναι αυτό. 400, είναι 1453. Ναι. Το άθροισμα βγάζει 13. Α, τον Πονηρούλη το βρήκε. Οπότε πήγαινε, το κάναν έτσι, Τρίτη και 13. Εγώ ξέρεις τι έχω ακούσει. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Όντως είναι Τρίτη και 1453, 1 συν 4 συν 5 συν 3, 13. Είχα ακούσει ότι μπορεί να είναι παρανόηση και να έγινε από την άλωση, ότι η πρώτη άλωση μπορεί να ήταν Τρίτη και 13, αλλά δεν το έχω δέσει κόμπο ποτέ αυτό. Και να εννοούν την άλωση, αλλά την πρώτη, όχι αυτή εδώ που λέμε τώρα. Η πρώτη έγινε 1204, αλλά δεν... Ναι, τώρα με ημερομηνίες και εγώ δεν το έχω απόξω. Ωραία, ωραία. Ναι. Για πάμε στο άλλο, τι θέλαμε να πούμε άλλο. Και το άθροισμα είναι 7. Όχι, ότι εκείνο έγινε Τρίτη και 13, υποτίθεται, άσχετα με τη χρονολογία. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία, νομίζω. Δεν ξέρω. Το ψάξουμε καμιά μέρα, τώρα δεν το έχω πρόχειρο. Και για πες. Γνωρίζει κάτι παραπάνω, πώς μας το πει. Δίσε δαιμονία, είπες τώρα αυτά. Πώς είναι δυνατόν ένας χριστιανός να μην πιστεύει στα δαιμόνια, όταν ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από δαίμονες, από σατανάδες. Από. Φωνάζουμε τον παπά, έχουμε τις εικόνες, ανάβουμε τα καντήλια, το θυμίαμα για να φύγει ο σατανάς μέσα από τα σπίτια μας. Μιλάμε για τη θρησκεία της δυσιδαιμονίας, όχι της αγάπης. Παντού κυκλοφορούν δαίμονες. Κάνανε τον άνθρωπο να κουβαλάει ένα σταυρό, όχι γιατί θέλει να πιστεύει στον Ιησού Χριστό του, αλλά φοράει το σταυρό του για να μην τον πλησιάσει ο δαίμονας, να μην είναι μέσα στο σπίτι του ο δαίμονας, να μην είναι ο σατανάς. Ευχέλαιο, ευχές. Αλλά και πώς να μην είναι πέρα από το σατανά και από τους δαίμονες και όλα αυτά, όταν ο ίδιος ο Θεός, ή στο Λεβιτικό ή στο Δευτερονόμιο, νομίζω στο Λεβιτικό περισσότερο, έχω την αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι πολύ καλά, ρίχνει ο ίδιος ο Γιαχβέ, ρίχνει κατάρες. Καταραμένος εκείνος, καταραμένος αυτός που δεν κάνει εκείνο, καταραμένος. Δηλαδή δεν κινδυνεύεις μόνο από τον δαίμονα και από τον σατανά, κινδυνεύεις και από τον ίδιο το Θεό σου, από τις κατάρες που σου έχει ρίξει. Αν δεν κάνεις εκείνο, αν δεν κάνεις το άλλο, αν δεν είσαι αφοσιωμένος σε μένα, εάν πιστεύεις άλλους θεούς, και. Άρα βλέπεις λοιπόν ότι ο χριστιανός εξ αναγκασμού πιστεύει στα δαιμόνια. Τον κάναν έτσι να πιστεύει στα δαιμόνια. Ξέρεις που δεν συμφωνώ σε αυτά που λες, και να πάρουμε και ακόμα έναν γιατί το καθυστερήσαμε. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πιστέψει στον Θεό. Ξέρεις που δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι αν τα ίδια πράγματα που λέει, όχι η δικιά μας θρησκεία, αντί και καλά, όλες ρε παιδί μου, έτσι, αυτοί που πιστεύουν στις θρησκείες, αν τα ίδια πράγματα δεν τα έλεγε η θρησκεία, έτσι, για να βάζει μέσα το φόβο, όπως λες, και όλα τα υπόλοιπα, και τα έλεγε, ας πούμε, ένας φιλόσοφος, πάλι το ίδιο θα υιοθετούσαν. Εγώ δηλαδή τώρα, αυτά που λέει ο χριστιανισμός, έτσι, δεν βρίσκω κάτι που διαφωνώ. Πέρα από αυτό που λες ότι ο φόβος που καλλιεργείται, που και εμένα δεν μου αρέσει, ποτέ δεν μου άρεσε, αλλά αυτά τα πράγματα, εάν τα έλεγε ένας φιλόσοφος ακριβώς τα ίδια, έτσι, θα τα υιοθετούσα μέχρι κεραίας. Νομίζω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο ο φόβος που αναγκάζει κάποιους, όπως λες, μπορεί να παίζει και αυτό ένα ρόλο, αλλά είναι και αυτά που πραγματικά λέει, τα ουσιαστικά. Ο φόβος. Πιστεύεις σε έναν Θεό λόγω φόβου. Εντάξει, πολύ μεγάλη κουβέντα. Πιστεύεις. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ, για να προλάβουμε λίγο κι άλλους δύο, γιατί είναι παρά πέντε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Τα λέμε, καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ορίστε, καλημέρα, καλησπέρα, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη για το καλημέρα.
Άκουσα τώρα τον προηγούμενο κύριο να μιλάει, να λέει για φόβο, αλλά ο Χριστός είπε στους μαθητές του, ας πούμε, ότι εσείς είστε φίλοι μου, δεν μίλησε για φόβο. Ότι δηλαδή πήγαν από φόβο κοντά του, αλλά από αγάπη. Αυτό ήθελα να πω, ας πούμε. Ναι, αλλά τώρα για παράδειγμα η Εκκλησία, ας πούμε τώρα με το θέμα των γκέι, λέει πως είναι αμαρτία και δεν μπορούμε να τους δεχτούμε στις τάξεις μας. Οπότε αν κάποιος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που είναι βιολογική κατά κύριο λόγο, έτσι συνήθως δεν είναι επιλογή δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, δεν αγκαλιάζεται από το Θεό. Αυτό δεν είναι ένας μοχλός πίεσης, δεν είναι φόβος. Όχι, δεν είναι μοχλός πίεσης. Υπάρχουν ομοφιλόφιλοι που εξομολογούνται. Κανένας δεν είπε ότι αποκόπτεται από την Εκκλησία. Δηλαδή γνωρίζω εγώ... Μα συνέχεια κάθε μέρα τα λένε και σήμερα πάλι και χθες έγινε στοιχείο που έγινε κήρυγμα ότι είναι αμαρτωλοί και δεν είναι... και προσευχηθείτε να μετανοήσουν ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να τους δεχτεί στις τάξεις της κτλ. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το παίρνω από τον Απόστολο Παύλο που λέει ας πούμε ότι ούτε πόρνη ούτε μυχή ούτε αρσενοκίδες η βασιλεία ουρανού κληρονομήσουση. Από εκεί ας πούμε πηγάζει. Δεν εννοεί όμως, μπορεί κάποια στιγμή να μείνει σε κάποιον, να επιτρέψει ο Θεός κάποιος να έχει αυτές τις τάσεις. Έτσι, για να αγωνιστεί, έτσι, να του ξεπεράσει αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί αν πάρουμε ας πούμε ότι και ένας που είναι ας πούμε straight και πρέπει να πάει με γυναίκα, ωραία, άμα δείτε ότι στην ασκητική της Εκκλησίας υπάρχει ότι πριν το γάμο δεν πρέπει να πάει, οπότε και αυτός θα πρέπει να αγωνιστεί για να στεφανωθεί ας πούμε μετά στο γάμο, τα στέφανα είναι για τον αγώνα που έκανε, καταλάβατε, ναι. Την εγκράτεια. Οπότε αν το πάρουμε αυτό ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει επιτραπεί να είναι κάποιοι έτσι ας πούμε να έχουν αυτή την τάση, και αυτό είναι σαν ένας σταυρός που θα κουβαλήσει ο συγκεκριμένος ας πούμε για τις οριχείς, γιατί η φύση του ανθρώπου μετά την πτώση έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ, καταλάβατε τι γίνεται. Στην άλλη ζωή δεν υπάρχει, αν ξέρετε, αρσενικό και θηλυκό, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Εσείς πού το γνωρίζετε? Υπάρχει άνθρωπος που έδωσε μαρτυρία από την άλλη ζωή και μας είπε πως είναι. Ο Χριστός μας είπε στην Καινή Διαθήκη ότι όταν πέθανε η γυναίκα, παλιά είχαν ας πούμε, αν μια γυναίκα ήταν παντρεμένη με έναν άντρα και δεν άφηνε απογόνους, στην Παλαιά Διαθήκη μιλάμε τώρα, ναι, να την παίρνει ο επόμενος άντρας, ωραία, και το ρώτησαν ας πούμε κάποτε εκεί πέρα οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αυτή η γυναίκα σε ποιον θα ανήκει. Και είπε ο Χριστός, άμα μπείτε μέσα μπορείτε να το βρείτε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο κεφάλαιο είναι, το έχω διαβάσει, ότι πλανάστε, λέει, γιατί στην άλλη στη ζωή δεν θα παντρεύονται, λέει, και θα παντρεύουν, λέει, οι άνθρωποι, αλλά όλοι θα ζουν σαν άγγελοι στον ουρανό. Σε κανένα δεν θα ανήκει η γυναίκα, καταλάβατε, από που πήγα. Μάλιστα. Λοιπόν, και για πείτε λίγο τώρα το συμπέρασμα, με λίγο πώς το κλείνουμε για να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Εντάξει, ωραία, δεν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, σε καμία περίπτωση έτσι ρατσισμός για αυτούς τους ανθρώπους με τίποτα. Μπορείς ας πούμε με απλά λόγια, γιατί εμείς έχουμε φίλους, έχω φίλους ας πούμε που μπορεί να είναι έτσι και μου λένε νιώθουμε, λέει, την αγάπη σου, λέει, σαν άνθρωπο. Αυτό πρέπει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, ναι, και αν μπορούμε με λογικά επιχειρήματα να τους πείσουμε ότι θα πρέπει να αγωνιστούν ενάντια σε αυτό το πάθος, όπως είναι το πάθος γενικά και τα άλλα πάθη, να μπορούν να καλλιεργηθούν και να αγαπήσουν τον Χριστό ας πούμε έξω από το σώμα. Καταλάβατε με την ψυχή. Μάλιστα. Πιο πολύ. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Κύριε Βένα, εγώ... Ναι, ναι, χαίρετε. Τελευταία πια. Έλα, έλα. Από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή προσπαθώ να πάρω. Ήθελα να πω για τη Τρίτη και 13. Για μένα είναι γουρλίδικη μέρα γιατί γέννησε το γιο μου. Άντε. Πέρα από αυτό όμως... Ο οποίος είναι και τυχερός στη ζωή του σε γενικές γραμμές. Ναι, τι είπατε? Είναι και τυχερός, λέω, στη ζωή του σε γενικές γραμμές. Ναι, δόξα τω Θεώ είναι. Μια χαρά όλα. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Αλλά θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, μας έλεγαν ότι άμα περνάει κάποια μαύρη γάτα να την αποφεύγετε γιατί είναι γουρσουζιά. Κάτω από τη σκάλα μην περνάτε γιατί είναι γουρσουζιά. Ναι. Δηλαδή, μάλιστα η μαμά μου έλεγε ότι άμα δεις στον δρόμο ένα ψόφιο ζωντανό, θα πιάνεις το αυτάκι σου μέχρι το σχολείο και μόλις δεις μια καρέκλα θα το αφήνεις. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Αυτό και αν είναι. Κοκκίνησε το αυτί μου, το κρατάμε γιατί ήταν μακρινές οι αποστάσεις. Από το σπίτι στο σχολείο. Και το κρατούσαμε και πρέπει να και καρέκλα να τη δούμε. Και αυτό τώρα τι νόημα είχε ο Θεός και η ψυχή τους. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά καθόλου. Δεν φοβάμαι καθόλου να περάσω κάτω από σκάλα. Και αυτό στην αρχή φοβόμουν σαν παιδί. Αλλά μετά το καλλιέργησα και νόμιζα ότι είναι μια χαζομάρα, με συγχωρείτε. Και δεν φοβάμαι. Δεν είμαι προληπτική δηλαδή. Αυτά.
Μάλιστα. Ωραία. Πολλά θέματα, αλλά τώρα εγώ με πιάσανε τόσο πολλά, άκουσα που ξέχασα το. Ξεχαστήκαμε, έτσι. Δεν πειράζει. Από αύριο μέρα είναι πάλι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να πω και για τον Πρωτοψάλτη. Ναι. Είπα καλά. Πρωτοψάλτη. Σε το πρωί στην τηλεόραση που μιλούσαν σε διάφορες εκπομπές, νομίζω ότι το παραχόντρινε, ότι θέλουν να το σκοτώσουν, ότι είναι δολοφόνοι. Ότι... Εσείς το τραγούδι το ακούσατε. Τα άκουσα με τα αυτιά. Ολόκληρο. Κοιτάξτε. Τι λέει, για πείτε μου λίγο, γιατί εγώ είδα μόνο το στίχο εκεί πέρα για τον επίμαχο. Τι λέει, δηλαδή, τι εννοεί με δύο λόγια. Αυτός ο Βλάχος, και μετά τους είχε στο Sky και έλεγε ότι θα κάνω αγωγή. Ναι, ναι, εντάξει αυτό. Το τραγούδι, τι λέει ακριβώς που το ακούσατε ολόκληρο. Το τραγούδι όλο δεν το έβαλε. Εντάξει, όλο. Α, δεν το ακούσατε κι εσείς δηλαδή. Okay, εντάξει. Εγώ υπέθεσα ότι, πώς λέμε, θα τους σουβαλιάσουμε μερικές αυτές που είναι. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο ακραίο. Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Να, να. Όχι, okay. Δεν ήταν τόσο ακραίο. Γιατί είπανε για τσουβάλιασμα που υπονοούσε δολοφονία και τέτοια. Όχι τσουβάλιασμα δηλαδή σε επίπεδο γνώμης ότι βάζουμε όλους ένα τσουβάλι. Το χοντρίνανε. Τώρα τι να πω. Δεν ξέρω. Εδώ και ο Άδωνης, ας πούμε, είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση, αλλά ήταν πολύ χοντρό αυτό που είπες και απαράδεκτο και πάρ' το πίσω και τέτοια. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτοί λέγανε ότι θέλουν να μας σκοτώσουν, είναι δολοφόνοι, ότι προτρέπουν τον κόσμο να μας σκοτώσουν στα σπίτια, στα παιδιά μας, στα τέτοια μας. Αυτά ήταν πολύ χοντράδες, νομίζω. Και να φροντίσετε να τα ακούσετε για να βγάλετε και την. Θα το κάνω, ναι, ναι. Δεν μπήκα να πω την αλήθεια στη διαδικασία, αλλά θα το κάνω αφού πήρε τέτοια έκταση. Να είστε καλά. Το παραμεγαλώσανε το θέμα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας, ναι. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Εγώ σας είπα και πριν, δεν το έψαξα, γιατί δεν βρήκα και πολύ μεγάλο λόγο, αλλά θα το κοιτάξω λίγο έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με προβληματίζει και βλέπω κάποια μηνύματα εδώ, θα τα διαβάσουμε τώρα. Πώς γίνεται. Αυτοί που είτε το άκουσαν είτε δεν το άκουσαν όλο, αλλά κατάλαβαν αυτό που είπε ο Πρωτοσάλτε και ο Αδόνης, ότι δηλαδή το τραγούδι παρέπεμπε έτσι σε ακραία πράγματα, ότι κάποιοι αρκετοί από αυτούς στα social media και γενικά, ότι να συμφωνούν με αυτά τα ακραία πράγματα που είτε λέει το τραγούδι, τι νομίζουν ότι λέει. Για μένα είναι εκεί το πρόβλημα. Έτσι, και αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνετε τώρα, ας πούμε, θα δούμε στα επόμενα χρόνια πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αν φτάνουμε. Να λέμε να βάλουμε σε τσουβάλι έναν άνθρωπο για να τον πετάξουμε στα λιοντάρια ή στα ψάρια ή οπουδήποτε ή από τον πέμπτο όροφο ή στο τσιμέντο μέσα για τις απόψεις του που δεν μας αρέσουν, εκεί κάτι δεν πάει καλά. Πολλά δεν πάνε καλά για την ακρίβεια. Για τον Άδωνη που ασκεί πολιτική, εκεί είναι και λίγο διαφορετικά. Όχι ότι βέβαια θα το υιοθετούσαμε, αλλά είναι και λίγο διαφορετικά. Αλλά για την άποψη, ακόμα και αν είναι κατευθυνόμενη, ξεφεύγουμε, παιδιά. Ξεφεύγουμε και δεν ξέρω αν θέλουμε να το καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και τα λέμε. Άιντε πάμε και για τρίτη ώρα. Μπράβο, είστε άμα θέλετε ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, βλέπω εδώ και ο Αποστόλης και ο Γιώργος, δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο από κάτω. Βρήκε για το 3 και 13 που λέγαμε. Και όντως έχει να κάνει τελικά με την πρώτη άλωση μάλλον. Έτσι, γιατί μου βρήκαν εδώ ημερομηνία τα παιδιά, 3 και 13 είχε γίνει. Καλά θυμόμουν, από το 1204 από τους Σταυροφόρους, θα τα πούμε. Άμα θέλετε, είστε τσακάλια. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, μέσα από γραπτά μηνύματα, ό,τι χρειαστεί. 9.55 και ενώ το μήνυμα και 54.045 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί με το Στεφάνι το ειδικά διαμορφωμένο για τη μέρα. Πάμε λίγα μηνύματα που είναι πάνω σε αυτά που συζητούσαμε και μετά να δούμε λίγο το σαν σήμερα. Τους Queen, πού τους είδατε? Εγώ γιατί δεν τους είδα. Μου γράψατε δύο άτομα ότι η μέρα έχει Queen, γιατί? Για δώστε μια διευκρίνηση. Λοιπόν, ο Γιώτης επανέρχεται ακόμα πιο απειλητικός και θέλει και το 603. Σήμερα φτηνά τη βγάλαμε. Ένα παιχνιδάκι συν ένα ζήτησε, περίμενα. 603. Κόρδευα με την Τανιέρες. Αυτό είναι 2-2 χ. Εντάξει, και έμεινε να παίζει το Αβάι με την Κρισιούμα, δίνει κλεψίδρα, δεν ξέρω τι είναι. Ατλέτικο Ραφαέλα με την Σαντιάγκο Εστέρο 0-0-31. Η Πενιαρόλ με την Μοντεβιδέο, τη Λίβερπουλ 0-1-38. Η New Old Boys με την Racing Club είναι 0-0 στο 10. Νοβοριζοντίνο με την Γκουαρανή είναι 0-0 στο 10. Και μόλις ξεκίνησε και το Κομουνικασιόνες Σάσα Σίπας.
Πάλι αυτή, αυτή πάλι δεν έπαιζε χθες. Λάθος, θα θυμάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και στον 622. Νίκος από Καλαμαριά. Χθες φάνηκε ότι τους έχουμε, λέει, δεν είναι όπως πέρσι. Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ έπεφτε και εμείς ανεβαίναμε, άσε που πρέπει να έπαιζαν με 9 παίκτες. Πάμε, λέει, να το πάρουμε, αν δεν πάω κάρα. Ναι, εντάξει, αυτό για τις κάρτες έχεις δίκιο. Βέβαια, όποιος θέλει, ας δει λίγο και πιο προσεκτικά τη φάση εκεί πέρα του γκολ του ΠΑΟΚ, με τον Μπράντον στην αρχή, πώς παίρνει την μπάλα. Κοιτάξτε, ναι, ο ΠΑΟΚ, εγώ, ναι, είμαι ευχαριστημένος γενικά από την νεοτροπία. Έτσι, απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε όταν η ΑΕΚ έβαλε τον γκολ. Έτσι, δεν ήρθε στο 0-0, ήρθε στο 1, στο 0-1, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Θα φανεί, είπαμε, 4 ντέρμπι είναι αυτά. Ό,τι και να λέμε, σε μια εβδομάδα θα έχουμε βγάλει πολύ καλύτερα συμπεράσματα και θα δούμε και αν δικαιολογούνται κάποιες ανησυχίες, άλλων για τα στόπερ, άλλων για τα φόρ, άλλων ξέρω εγώ, θα δούμε. Κοντός ψαλμός. Λοιπόν, έχουμε μείνει, κάτσε λίγο να δω γιατί είναι και πολλά που έχουμε αφήσει πίσω. Παιδιά, οι γραμμές είναι κλειστές, το ξαναλέω γιατί μάλλον δεν το ακούσατε. Πάμε λίγο με τα μηνύματα, να δούμε ατζέντα ημέρας, πρώτο σέλιδο και τελευταίο μισάωρο. Τα τελευταία, ό,τι έχει μείνει και να βάλουμε και καμιά στροφή. Λοιπόν, η Λίτσα εδώ, καλημέρα σε όλους με υγεία. Τον Κωνσταντίνο τον είδαμε. Α, και τον Χρήστο τον είδαμε. Η Γιώτα μας λέει ότι ο φίλος ακροατής ζητάει Queen και Radio Gaga λόγω της ημέρας. Εμείς μπορούμε να το παραφράσουμε ως εξής, λέει: All we need is Radio Adverse. Σταμάτα. Όχι Radio Gaga, Radio Vrana. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα. Ο Νίκος εδώ λέει ότι σε την εποχή που έκανε αφιέρωση με αυτόν τον τρόπο. Ναι, τηλέφωνο, ακουστικό και δίπλα στο ραδιόφωνο, για να... Τα κάνατε κι εσείς αυτά, βρε. Εγώ το έκανα μια φορά στη ζωή μου. Πιτσιρικάς ήμουνα. Τι ήταν να δεις, κάτσε να θυμηθώ τώρα. Να ξεμπροστιαστούμε τώρα, να ξεβρακωθούμε εντελώς. Ήτανε Modern Talking, αλλά δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι. Το... Πρέπει να ήταν το Your My Heart, Your My Soul. Και το είχα αφιερώσει στην πρώτη σχέση, τέλος πάντων, στην πρώτη σχέση που είχε φύγει, ρε παιδί μου, από τα παιδικά εκείνα τα, ξέρεις, που ήμασταν στο σχολείο και τρώγαμε τυρόπιτες. Στην πρώτη σχέση της εφηβείας, ας πούμε, στην πρώτη ουσιαστική σχέση, είχα πάρει σε ένα ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ντροπαλός, τώρα 14, 15, να ήμουν, δεν θυμάμαι ούτε. Ναι. Πώς το είχα πει, από τον Κώστα στη Σόνια, το You My Heart, Your My Soul και μπρακιράκ το όκλεισα κατευθείαν. Κάτι τέτοιο. Ο Βασίλης, sorry, λέει, αλλά και οι Ναζί την άποψή τους υπερασπίζονταν. Τώρα, άμα θέλουμε να πάμε σε τέτοια ακραία κατάσταση για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα, τι να σου πω, Βασίλη. Άμα βλέπεις ότι ο Πορτοσάλτε υπερασπίζεται απόψεις που είναι σαν το Ναζί, τι να σου πω. Το 41% των ψηφοφόρων ψήφισε αυτό το κόμμα που λες εσύ και συγκρίνεις, ας πούμε, με τις ναζιστικές τακτικές. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι δεν πήγε καν στην κάλπη, που σημαίνει ότι αν πίστευε ότι τα πράγματα είναι τόσο ακραία πια και τραγικά, προφανώς θα πήγαινε στην κάλπη για να, έτσι, για να μην βγουν πάλι αυτοί που τέλος πάντων φαίνεις ως παράδειγμα. Καλημέρα και στο Βασίλη, εδώ είμαι και εγώ, λέει, πολύ ωραία, συνεχίστε έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι να συνεχίσουμε έτσι, μας λέει ο άλλος εδώ πέρα, μας έστειλε δύο μηνύματα για του Σανουνάκη και πάλι δεν είπαμε τίποτα. Είμαστε τελευταία, ντεφορμέ. Αν και το Σάββατο πιάσαμε, τι πιάσαμε το Σάββατο, ωραία πήγε, τι ήταν. Είπαμε, γιατί είπαμε βρε το Σάββατο, ξέχασα. Πω πω, τι κόλλημα είναι αυτό. Προχθές ήταν και δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Κάτι πιάσαμε εκεί πέρα και λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Ο Μιχάλης μας λέει, φαντάσου ο Βλάχος να ήταν δεξιός και να έλεγε ότι είπε για ένα αριστερό κόμμα ή κυβερνητικό υπουργό ή έναν καρααριστερό, ξέρω εγώ, δημοσιογράφο, π.χ. Μπογιόπουλο. Επανάσταση θα είχαμε πάλι εναντίον των φασιστών, μέχρι να πάρουμε την κυβέρνηση και να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλείου. 100% έχεις δίκιο σε αυτό. 100%. Αλλά ισχύει πάντα. Και για όλες τις πλευρές. Για θυμίσου λίγο, δεν είναι μακρινό, δύο μέρες έχει τρεις. Για θυμίσου λίγο με το ψήφισμα το περιβόητο.
τι φασαρία έχει γίνει εδώ στην ελληνική κοινωνία, για την ελευθερία του τύπου κτλ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε τις άδειες στα κανάλια, και μην πάτε τώρα μου πείτε πάλι τίποτα, δεν είμαι ούτε Μητσοτάκης ούτε τίποτα, έτσι. Αλλά λέμε τώρα πράγματα που έχουν γίνει. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε στα κανάλια τις άδειες εντελώς φωτογραφικά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα θυμάστε και με Καλαγρίτσα και με Σαββίδη ακόμα και γενικά. Εκεί. Γιατί περί ελευθερίας του τύπου, κάποιοι νομίζουν ότι το ψήφισμα έλεγε μέσα ότι πηγαίνει, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης και βάζει το χέρι μπροστά στο στόμα του δημοσιογράφου για να μιλάνε αυτά που πρέπει να πούνε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Για τους ολιγάρχες μιλούσε, που έχουν πάρει τα κανάλια και έχουν σχέσεις με τις πολιτικές ελίτ. Μιλούσε και για κάτι άλλο που κάνουν πεσήματα σε σπίτια δημοσιογράφων. Μιλούσε για πολλά και για διάφορα. Κατάλαβες, αυτό ισχύει σε όλα. 100% δίκιο έχεις, Μιχάλη. Αλλά ισχύει για όλους και για όλα. Λοιπόν, ερώτηση. Ο Βλάχος λέει τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να κάνει καριέρα στη ΣΥΠΑ, την μήτρα των Αδόνιδων και τον Πορτοσάλτε, και τον έφαγε και έφαγε λέει πατάτα. Έχει πολλούς Βλάχους εκεί, γιατί δεν επιχείρησε να χτίσει την καριέρα του σε μια χώρα, λέει, κοινωνία προσφυλή στα κοινωνικά και πολιτικά του, πιστεύω. Α, τελεία θαυμαστικό. Όχι, και θαυμαστικό και ερωτηματικό. Γιατί δεν πήγε κάπου αλλού που θα ήταν το έδαφος δηλαδή καλύτερο. Ναι, δεν το ξέρω. Καλημέρα και στον Αποστόλη που μας λέει για, το, για την άλωση. 29/5/1453. 1 συν 4 συν 5 συν 3 ίσον 13. Αλλά και 3 συν 1 ίσον 4. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, για να μην τα μπερδέψουμε. Υποτίθεται ότι η 3η και 13 θεωρείται μαύρη μέρα για τους Έλληνες, επειδή είναι η μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Το έχετε ακούσει όλοι, πιστεύω, αυτό λίγο πολύ. Αλλά η Κωνσταντινούπολη έπεσε 29 Μαΐου. Ωραία. 1453, όπως λέει και ο φίλος εδώ. 1 συν 4 συν 5 συν 3, 13. Τώρα εδώ που τα λέμε, βέβαια, κάτι έπρεπε να βρούμε για να το κολλήσουμε, έτσι. Αν δεν έβγαινε το 1453-13, αν δεν έβγαινε με πρόσθεση, μπορεί για να το κολλήσουμε να ψάχναμε κανένα πολλαπλασιασμό, καμία διαίρεση, καμία τετραγωνική ρίζα. Έπρεπε να βγει, ρε παιδί μου, κάπως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, εγώ είχα ακούσει το άλλο και από ό,τι φαίνεται, μάλλον πρέπει να είναι τελικά αυτό, γιατί το επιβεβαιώνεται. Εγώ δεν θυμόμουν η ημερομηνία, ότι η πρώτη άλωση είχε γίνει 3η και 13. Έτσι. Και πέρασε μετά, ακούστηκε για άλωση και πήγε το μυαλό των περισσότερων στη δεύτερη, το οποίο δεν είναι. Και για να το κολλήσουμε τώρα, βρήκαμε το 1453, το 1 συν 4 συν 5 συν 3 και να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι προέκυψε πάντως το 3η και 13. Βέβαια είναι και κάποια άλλα που δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα μόνο. Δηλαδή το 12 θεωρείται, ας πούμε, πιστεύω και αυτό το έχετε ακούσει, ότι είναι ο αριθμός της απόλυτης αρμονίας και το 13 έρχεται και το χαλάει, γιατί 12 μήνες και 12, ξέρω εγώ, επί 2 οι ώρες, και 12 οι θεοί του Ολύμπου, και 12 οι μαθητές του Χριστού, και 12 οι άθλοι του Ηρακλή, και δεν θυμάμαι και ποια άλλα, και 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Επίσης, το 13ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη είναι που μιλάει για το θηρίο και τον Αντίχριστο. Στα ταρό, το φύλλο το 13, ο αριθμός 13 είναι στο ταρό που αντιστοιχεί στο θάνατο και κάποια τέτοια πράγματα. Οι ξένοι βέβαια το 13, γιατί οι ξένοι οι περισσότεροι το έχουν Παρασκευή, νομίζω μόνο οι Ισπανοί πρέπει να είναι που το έχουν 3η και 13, και άλλος ένας, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων, οι ξένοι που το έχουν Παρασκευή πάντως οι περισσότεροι το ξεκινούν από το ότι 13 ήταν η ημέρα εξολόθρευσης των Ναϊτών από το στρατό του βασιλιά Φίλιππου της Γαλλίας και κάτι τέτοια πράγματα. Και επίσης για το Παρασκευή που έχουν οι ξένοι, όπως εμείς αυτό με την άλωση, υπάρχει και το άλλο για την Παρασκευή που λένε, τώρα πώς βγαίνει αυτό δεν ξέρω, ότι η Εύα έδωσε το μήλο στον Αδάμ Παρασκευή, ότι για τον κατακλυσμό, ότι και αυτός, ας πούμε, έγινε Παρασκευή. Δεν ξέρω πώς γίνανε αυτά. Παρασκευή, ότι η μέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός και τέτοια πράγματα. Και από εκεί και πέρα είπαμε έτσι. Στην Κίνα, για παράδειγμα, έχουν το 4. Τετραφοβία. Δεν έψαξα να βρω γιατί, πώς και τι. Αυτά. Πιαστήκαμε λίγο και με αυτά λόγω ημέρας. Καμιά άλλη μέρα που θα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από επικαιρότητα, μπορεί να τα συζητήσουμε και λίγο παραπάνω.
Επίσης κάτι που πήγα να πω πριν και δεν το πρόλαβα. Πέρα από την έρευνα που βγάζει ότι ο Έλληνας πιστεύει στο μάτι και στη μαγεία 4 στους 10 ρε παιδί μου κατά 40% και πριν καμιά δεκαριά χρόνια ήταν κατά 60%, το θυμάμαι γιατί το είχαμε πει πάλι στην εκπομπή. Υπάρχει και μια άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Αυτοί κάνανε συνέντευξη σε 14.000 κόσμο από 95 χώρες. Και πέρα από τον Έλληνα αυτό που σας είπα που για το ποσοστό το 40% βγάλανε ότι για τον πλανήτη γενικά, ότι το νούμερο που πιστεύει ας πούμε σε προλήψεις, δυσιδαιμονίες και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι σε μάτι, σε μαγεία, σε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι είναι στο 1 δισεκατομμύριο περίπου. Εδώ αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο να πω την αμαρτία μου. Δηλαδή να έλεγε για Ευρώπη 1 δισεκατομμύριο, να πω πάει και έρχεται. Τώρα με Αφρικές μέσα και δεν ξέρω εγώ τι και λοιπές χώρες 1 δισεκατομμύριο μου φαίνεται λίγο έτσι μικρούλι να πω την αλήθεια, αλλά οκ. Το χαμηλότερο ποσοστό λέει απέναντι στις δυσιδαιμονίες, η Σουηδία με 9%. Το ψηλότερο η Τινησία. Κάθεστε. Η Τινησία με 90% πρώτη. 9 στους 10 δηλαδή πιστεύουν σε μάγια, σε μάτια κτλ. Αυτά τα ναι. Καμιά άλλη μέρα πιάσουμε να πούμε. Έχω και για το μάτι κάτι, την προέλευση. Πώς μπορεί να βγει και το είχαμε πει και παλαιότερα. Έχω κρατημένα πολλά τέτοια. Μ' αρέσουν και εμένα αυτά. Για το κάρμα, για το μάτι, για τον τεζαβού, για ό,τι θες. Λοιπόν, κάτσε λίγο να προχωράμε και κάποια άλλη μέρα μάλλον θα τα πούμε και αυτά. Κάτσε κάνω και ένα τσεκάρισμα κάτι που μου στέλνετε εδώ. Πού τα βλέπετε όλα αυτά και εγώ δεν τα έχω. Λοιπόν, καλημέρα και στον 350. Βρε, δεν είναι σαν σήμερα. Θα το είχα δει, αμα ήταν. Είναι σαν χθες πλέον. Ότι γεννήθηκε ο Πανούσης. Θέλει να ζητήσει και τραγούδι, λέει, αχ, Ευρώπη να βάλουμε. Α, δούμε τώρα λίγο τι θα βάλουμε. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο, μπορούμε να βάλουμε και κάναμε αφιέρωμα σε Πανούση πρόσφατα σχετικά. Σαν χθες είναι πάντως, 12, όχι 13. Για να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα εδώ. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα δούμε σε λίγο γιατί πήγε 23. Να δούμε λίγο το σαν σήμερα για να αποφασίσουμε και τι θα βάλουμε και τα βλέπω και τα άλλα τα μηνύματα σε λίγο. Λοιπόν, Τρίτη, έτσι, 13 Φεβρουαρίου. Ακύλας και Πρίσκυλα. Είπαμε, η Βαλεντίνη της Ορθοδοξίας αυτή, βάση ιστορίας. Και Διεθνής ημέρα προφυλακτικού και Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Έτσι, γι' αυτό και είπαμε δύο πράγματα νωρίτερα και κάποιοι λέγανε διαλέγανε ανάμεσα σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και ίντερνετ. Μου έκανε εντύπωση, ακόμα και από το ίντερνετ ραδιόφωνο οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό καθιερώθηκε, λέει, με απόφαση της UNESCO, το είχε προτείνει η Ισπανική Ακαδημία Ραδιοφώνου. Η πρόταση ήταν για 30 Οκτωβρίου να πάει, γιατί τότε είχε γίνει μια ραδιοφωνική εκπομπή τα παλιά τα χρόνια, 30 Οκτωβρίου, που είχε γράψει ιστορία τέλος πάντων. Αλλά προκρίθηκε η σημερινή ημερομηνία γιατί σαν σήμερα ήταν που λειτουργήσε για πρώτη φορά το ραδιόφωνο του ΟΗΕ. Άρα Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα. Για να δούμε λίγο και το σαν σήμερα τι έχει. Λοιπόν, σαν σήμερα βλέπω 1894 οι Γάλλοι αδερφοί Λιμιέρ κατοχύρωναν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον κινηματογράφο στη λογική ότι τότε ήταν μια συσκευή που λειτουργούσε ως μηχανή λήψης και προβολής εικόνων. Πάμε και 1914. Εδώ έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής να αποφασίζουν ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα κατοχυρωθούν στην Ελλάδα εάν αυτή αποχωρούσε από τη Βόρεια Ήπειρο. Και είχαμε μεγάλες αντιδράσεις τότε στην Ήπειρο γενικότερα που είχαν προκαλέσει, λέει, την παρέμβαση του Βενιζέλου, ο οποίος είχε πει ότι κάθε αντίσταση εκ μέρους του λαού
θα έχει συνέπειες κακές και για τη χώρα και για την περιοχή που αντιστέκεται. Πάμε και 1957 και κλείνουμε με αυτό. Σαν σήμερα στις 12 το μεσημέρι είχαν νεκρώσει τα πάντα στην Ελλάδα, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος που είχε επιλέξει ο ελληνικός λαός τότε για να διαμαρτυρηθεί για τη στάση των ξένων χωρών, των μεγάλων δυνάμεων και πάλι τότε, Βρετανία κυρίως δηλαδή και οι υπόλοιποι, για το Κυπριακό. Βαρούσαν οι καμπάνες στις εκκλησίες, συναγερμοί και τα λοιπά, σιρήνες κανονικά, σαν αυτές που βαράνε στον πόλεμο, για να βγει ο κόσμος έξω και να διαμαρτυρηθεί. Λοιπόν, τώρα, στις γεννήσεις, από μουσική βλέπω μία μόνο ιδέα. Πού ήταν αυτή η Queen που τους είδατε και εγώ τους βλέπω? Γιατί έχει Queen σήμερα ημέρα? Βλέπω, για παράδειγμα, Χρήστο Τερζανή το 45. Βλέπω Γιώργο Φούντα το 24. Το 24, ναι. Τέλος πάντων, από καλλιτέχνες. Από μουσικούς βλέπω Peter Gabriel, το 1950 γεννημένο. Η Queen πού είναι, γιατί? Που είπε κάποιος ότι έχει Queen ημέρα. Για δώστε μια διευκρίνηση να αποφασίσουμε γρήγορα γρήγορα τι θα βάλουμε. Λοιπόν, καιρός. Από 8 μέχρι 14. Με ήλιο και συννεφιές οι περισσότερες θα είναι αραιές. Και περίπου έτσι θα πάμε και Τετάρτη και Πέμπτη. Όχι, Πέμπτη θα έχουμε και πιο πολύ ήλιο. Αλλά τέλος πάντων, από πλευράς θερμοκρασιών έτσι θα πάει. 13, 14, 15 μέχρι και Κυριακή, που δίνει μια χαρά ούτε του παπά. Λοιπόν, επειδή ο Γιώργος εδώ από τα Πεύκα με απειλεί χειρότερα και από ότι ο Βλάχος στον Πορτοσάλτε, λέει για την ακρίβεια ότι αν δεν βάλουμε Πανούση που ζήτησε, θα στείλει τα ξωτικά αλλά και τον Κούλι. Περιμένω ένα λεπτό να μου πείτε, γιατί ο Πανούσης είπαμε ήταν σαν χθες, να μου πείτε εδώ για Queen που ήταν, που λέτε κάποιοι ότι το έχει σαν σήμερα. Εάν μου πείτε, γρήγορα γρήγορα, είναι και 27, θα περιμένω ένα λεπτό να πάμε σε τέτοια. Εάν δεν είναι σαν σήμερα, να δούμε λίγο τι άκρη θα βγάλουμε τώρα εδώ πέρα. Μήπως και βάλουμε κανένα Πανούση. Λοιπόν, κατεβαίνω λίγο να δω τι έχετε στείλει. Έτσι, και σε ένα λεπτάκι, αν τυχόν έχει Queen ημέρα, πείτε το. Να πάμε έτσι. Αν δεν έχει, να δούμε τέλος πάντων τι άλλο. Μία επιλογή είναι ο Πανούσης που ήταν σαν χθες, βέβαια. Καλημέρα, θα το δούμε με το περιεχόμενο. Θα τα δούμε λίγο. Τα τρέχω τώρα να δω τι στείλατε από μουσικής απόψεως. Λοιπόν, ωραία. Καλημέρες. Αμαριλής. Έχει τέτοιο τραγούδι? Τρίτη και 13 από Αμαριλής. Με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Καλημέρα και στην κυρία Άννα που ήθελε τραγουδάκι ξένο του 60, ιταλικό ή γαλλικό. Να το δούμε λίγο τι θα βάλουμε, παιδιά. Εδώ ζητάτε όμως πολλά. Άλλος ο Αποστόλης λέει Ρόμπι Γουίλιαμς. Έτσι, Πανούση ήθελε ο άλλος, ο φίλος κλπ. Έχετε στείλει 6-7 διαφορετικές επιλογές που καμία δεν είναι από το σαν σήμερα. Μόνο Peter Gabriel έχουμε. Ρόμπι, happy birthday. Τι γεννήθηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς? Γι' αυτό. Για κάτσε, γιατί και ο άλλος μου είπε για Πανούση, αλλά τελικά δεν ήταν, περίμενε. Δίκιο έχει. Ρόμπι Γουίλιαμς γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου του 1974. Πιο μικρός από εμάς είναι. Ναι, αλλά εμείς είμαστε σαν τα κρύα τα νερά ακόμα. Αυτός έβγαλε ρητίδες, τον βλέπω εδώ. Λοιπόν, εντάξει, άντε, αφού είναι σαν σήμερα, ας το πάμε έτσι. Με Ρόμπι Γουίλιαμς το ξεκινάμε. Εντάξει, μπορούμε να κολλήσουμε και Queen αν θέλετε. Εντάξει, τα ελληνικά τα αφήνουμε για άλλη μέρα. Πανούση βάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε ψηλό αφιέρωμα. Okay, πάμε. Λοιπόν, με αφορμή τον Ρόμπι Γουίλιαμς που γεννήθηκε σαν σήμερα, δεν τον είχα εδώ, δεν τον πέτυχα στα της ημέρας. Δεν τον είχε το σαν σήμερα.
Λοιπόν, 13 Φεβρουαρίου, οπότε πάμε έτσι. Αν θέλετε τίποτα σε ξένο που να παραπέμπει έστω και στο περίπου, ρίχτε 2-3-4 να το οργανώσουμε το θέμα. Ο Γιώργος θέλει Queen εδώ, το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, και θα δούμε τι άλλο, έτσι. Πάω σιγά σιγά, αφήνω δύο στροφές για να βάλουμε κάποια πρώτα. Και ό,τι άλλο που να παραπέμπει έτσι σε ξένο που να μην είναι τώρα και φουλ τραλαλά, μην είναι όμως και κανένα πολύ παλιό που βάζουμε καμιά φορά ρετρουδάκια πολύ 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 παλιό. Έτσι, Ρόμπι Γουίλιαμς ρε παιδί μου, σκεφτείτε τίποτα που να είναι σχετικά κοντινό. Άμα θέλετε στείλτε 4-5 επιλογές, να βάλω και εγώ κάνα 2-3 εδώ στην αρχή, να το οργανώσουμε το θέμα. 54-045, Μετρόπολης 95-5, κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, ωραία. Αφήνω 2 λεπτά. Ποιο να βάλουμε στα 2 λεπτά, επειδή η μέρα είναι τέτοια με δυσιδαιμονίες που λέγαμε και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, και μαγείες και μάτια και φρύδια. Έλα, είναι και στη σειρά, ήρθε το επόμενο αυτό. Αφήνω 2 στροφές και πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε. Ωραία, είμαστε καλά πιστεύω. Μην στείλετε άλλα γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, είναι ήδη και 38. Ό,τι μπορούμε, έτσι, αφήνω μερικές στροφές, να δούμε λίγο και τα μηνύματα και πρωτοσέλιδο. Πολύ Ρόμπι Γουίλιαμς, δεν το περίμενα. Έχει πέντε, καμιά πέντε από τη μία μεριά και άλλα δύο από την άλλη. Ευτυχώς κάποια είναι το ίδιο. Για κάτσε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα και να δούμε τι θα προλάβουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε μείνει. Έχουμε μείνει στον Αποστόλη που λέει, ναι, τα είπαμε αυτά για την πόλη, ωραία. Ο Γιάννης, κάτσε να δω 3-4 μηνύματα και να αφήσω μερικές στροφές γιατί είναι παραγγελίες όλα από εδώ και πέρα. Ο Γιάννης από Γερμανία, ο οδηγός Νταλίκας, επιστρέφει στη Στουτγκάρδη. Το 13 βγαίνει, λέει, αν προσθέσουμε, ναι, το 1453, το είπαμε πριν, έτσι είναι. Αλλά μάλλον πιο πιστικό το σενάριο με την πρώτη άλωση τελικά, που ήταν και τρίτη και 13. Αυτό το 1453 είναι και λίγο σαν τη διαφήμιση, το τυχαίο δεν νομίζω. Η τρίτη και 13 είναι γρουσούζικη, λέει ο Κωνσταντίνος, από την πρώτη άλωση, όχι από τη δεύτερη. Ναι, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, βέβαια, σωστά. 13 Απριλίου, λέει, του 1204, ήταν η τρίτη και 13. Ναι, η και καλά ομόδοξη, λέει, σταυροφόροι άλωσαν την Κωνσταντινούπολη πηγαίνοντας για τους Αγίους Τόπους. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλών μεταμεσονύχτιων. Μάλλον τρίτη και 13, ναι, σωστά, αυτό είναι τελικά από ό,τι φαίνεται, ναι, και εγώ αυτό θυμόμουν. Μάλλον τρίτη και 13 ήταν, λέει, η άλωση από τους σταυροφόρους. Το ίδιο μας λέει και ο Γιώργος παραπάνω. 13 Απριλίου, το ίδιο μας λέει και ο Αποστόλης παραπάνω, άρα το λύσαμε και αυτό, έτσι. Ωραία, και κλείνω την περασιά με τον Κώστα που λέει για την αρνητικότητα του αριθμού 13. Ναι, για το κεφάλαιο της Αποκάλυψης το αναφέραμε ότι μιλάει για Αντίχριστο και το Ταρό. Ναι, ωραία. Είπαμε, το θάνατο έχει πάνω το νούμερο, το χαρτί με το 13, έχει επάνω, απεικονίζει το θάνατο. Ωραία, αφήνω λίγες στροφές και πάμε και στα υπόλοιπα.
Εν τω μεταξύ και Peter Gabriel, αλλά 3-4, ε. Τι γίνεται. Ε, το περίμενε και αυτό. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα σιγά σιγά για να το προλάβουμε όλα. Μάλλον κάτι στα πεταχτά το πρωτοσέλιδο πρώτα. Πάμε λίγο στα κύρια κομμάτια. Πάθος και λογική, λέει η εφημερίδα, και μιλάει για τον ΠΑΟΚ και για την ντούμπα που γίνεται και πάλι όπλο. Έτσι, θέλει πάθος, θέλει και λογική, πολύ σωστό. Και το πρωτοσέλιδο και η επισήμανση νωρίτερα από κάποιον φίλο. Τα πράγματα είναι πολύ σφιχτά τώρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα. Σύνθημα στα αποδυτήρια, είμαστε πρώτοι, συνεχίζουμε και τώρα πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Το θέμα με τον Ζίβκοβιτς από ο ΠΑΟΚ είπε ότι δεν πωλείται. Και αποκάλυψη για την τέταρτη κρούση της Άιντραχτ για Κουλιεράκη, η οποία όμως και αυτή ήταν άκαρπη. Πρώτο βήμα για τελικό. Ο Άρης θέλει να πάρει το ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκριση στο Αγρίνιο. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μάντζιο, σίγουρες οι αλλαγές στην ενδεκάδα. Ποια τα δεδομένα για Σαριφάρτ. Έτσι, 7.30 θυμίζω το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Άρη. Ο οποίος Πανετολικός που τα διαβάζαμε νωρίτερα θα έχει καμιά 6-7 απουσίες. Ποδόσφαιρο Ηρακλή. Αποφασίζει το Μάιο και αναφέρεται η εφημερίδα στον Μονεβασιώτη. Θεωρεί βασικό προαπαιτούμενο την αδειοδότηση στα του Μακεδονικού. Βλέπω χωρίς Μπουλάτοβιτς στη Λιβαδιά, Αμφίβολος και ο Ραμίρες. Από εκεί και πέρα, ο θρίαμβος εθνικής πόλο γυναικών που είπαμε ότι πέρασε στους 4 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και τώρα έχουμε μπροστά την Ουγγαρία. Στα μπασκετικά, ξεχωριστή υπόθεση ΠΑΟ και Άρης Ανταμών και πάλι την Πέμπτη στον πρώιμη τελικό του κυπέλου. Και οι δύο προπονητές συμφωνούν ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Δηλώσεις από Μαργαρίτη, από το Λιόπουλο, και στα του Ηρακλή, δηλώσεις Παπαρέγκα, να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μπούμε στο Final Four. Αυτά λίγο πολύ έτσι από την Metro Sport που κυκλοφορεί σε λίγες ώρες. Αφήνω λίγες στροφές ακόμα που Peter Gabriel είναι και αυτό παραγγελιά και πάμε για τελική ευθεία. Αναίδες που δεν θυμόμουν το Σάββατο, ένα από αυτά που λέγαμε ήταν για την επίπεδη γη. Επειδή σαν εκείνη τη μέρα ο Γαλιλαίος είχε πει το ότι κι όμως κινείται, ρε παιδί μου. Ότι ουσιαστικά αμφισβήτησε αυτό που τον είχαν βάλει, που του είχαν επιβάλει να πει οι ιεροεξεταστές. Έτσι, ότι είναι επίπεδη γη και δεν κινείται κτλ. Και έχουμε τον Αποστόλη εδώ. Μωρέ, σταματάει να γυρίζει, να γυρνάει ο πυρήνας της γης και εμείς ασχολούμαστε με γρουσουζιές. Θα φύγουμε από το διάστημα, λέει. Θα φύγουμε μάλλον στο διάστημα. Και τι σε νοιάζει, καλύτερα δεν είναι και. Ο πυρήνας της γης σταμάτησε να γυρίζει, λέει, και τώρα μπορεί να αρχίσει να κινείται αντίστροφα, σύμφωνα με νέα μελέτη σεισμικών κυμάτων στα πιο βαθιά σημεία του πλανήτη. Και λέει εδώ κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ. Έτσι, και καταλήγει στο ότι μπορεί να γυρίσει εντελώς και να επηρεάσει αυτό πάρα πολύ τον πλανήτη και τη ζωή στον πλανήτη. Έτσι, αλλά Αποστόλης δεν έχει καταλάβει ότι δεν πρέπει να τα πιστεύει αυτά, γιατί του έχουν πει ψέματα πόσες φορές. Άρα από εδώ και πέρα ό,τι και να του πούνε ψέματα θα είναι. Ε,
επίτηδες θα λένε Αποστόλοι για να μας αποπροσανατολίσουν από τα πραγματικά προβλήματα που είναι το αν ο Σαμάτα μπορεί να αποδειχθεί ο γκολτζής που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ή όχι. Μην τσιμπάς από αυτά. Καλημέρα και στον Γιάννη που λέει, επειδή λέγατε πριν για δαιμόνια. Εμένα κάθε βράδυ μεταξύ 11 και 12 με επισκέπτονται τα δαιμόνια. Το έχω καταλάβει γιατί εγώ την πληρώνω πάντα μετά τις 12. Τα μηνύματα που στέλνεις εδώ. Είναι ένας φρικτός και άνισος αγώνας, με βασανίζουν ανηλαίητα. Συζήτησα όμως με το πνευματικό μου και βρήκαμε τη λύση. Πηγαίνω, λέει, στο κοντινό γυράδικο. Παραγγέλνω 2 πιτόγυρα, ένα με ρόση και ένα με τυροκαυτερή και μόλις τα καταβροχθίζω, τα δαιμόνια εξαφανίζονται ως διαμαγείας. Με έσωσε ο πνευματικός μου. Δεν θέλω τώρα να πω γιατί πνευματικά λέω, προσωπικά δεδομένα στον αέρα, αλλά έτσι όπως το βλέπω το μήνυμα και το μελετάω, μπορεί να έχουμε και τον ίδιο πνευματικό, φίλε. Και εγώ έτσι τα προβλήματά μου εκεί στα γυράδικα τον πνίγω τον καημό. Αν και δεν υιοθετούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Ναι, ωραίο είναι, Νίκο, ταιριαστό, αλλά τώρα πλακώσαμε τα ξένα και δεν θα το προλάβουμε. Άστο για αύριο, καμιά άλλη μέρα. Θέλει ένα από την Αμαριλής που λέγεται Τρίτη και 13 και είναι πολύ ταιριαστό, αλλά κανένα που να είναι Τετάρτη και 14 δεν έχει αυτή να το βάλουμε αύριο. Για λίγο ψάξε και πες μου, μήπως και βολευτούμε, γιατί σήμερα δεν βλέπω να τα προλαβαίνουμε αυτά όλα. Ακή κυρία Άννα που θέλει εδώ κάτι σε ρετρό ξένο του 60. Τώρα πήγαμε σε άλλα, κυρία Άννα, και έχει αρκετές παραγγελίες ταιριαστές. Θα αφήσουμε για την επόμενη φορά που θα πάμε σε ρετουρδάκια καλύτερα, ναι. Είναι ήδη παρά 10. Καλημέρα και στον Αποστόλη που ήθελε, ναι, είναι ο φίλος που ήθελε το πρώτο που βάλαμε από Ρόμπι Williams στο Angels. Οπότε πάμε και στη Γιώτα. Γιορτάζει το ραδιόφωνο, λέει, η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου στα μουσικά ραδιόφωνα της ΣΕΡΤ. Πώς? Τα ραδιόφωνο, λέει, της ΕΡΤ γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Τρίτη και 13 Φεβρουαρίου με ξεχωριστά αφιερώματα, εκπομπές και συνεντεύξεις. Και τι μας το λες, για να φύγουμε με όλοι να πάνε στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ? Εμείς δεν σου κάνουμε εδώ πέρα που το γιορτάσαμε και πιάσαμε να βρούμε μέχρι και την άλωση της πόλης, μέχρι και τα κρομίδια εδώ που βάλαμε στην ανάρτηση. Τι άλλο θέλετε πια για να είστε ευχαριστημένοι? Και μάλιστα θα κλείσουμε εδώ και με το τραγούδι που βλέπω του Γιώργου, το οποίο ταιριάζει. Queen, δεν ξέρω γιατί μου είπατε ότι έχει μέρα, δεν είδα κανένα μήνυμα, αλλά τέλος πάντων λέει εδώ ο Γιώργος ότι υπάρχει ένα τραγούδι, το Radio Gaga, το οποίο μιλάει για τη γοητεία του ραδιοφώνου από Queen, και το έστειλε και κάποιος άλλος πιο πριν, ή κάποια άλλη. Ο Πελιά ήταν, δεν θυμάμαι. Οπότε μέρα που είναι, αφού είναι Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, μπορούμε να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, αφήνω λίγες στροφές και από Foreigner. Ωραίο και αυτό. Και πάμε στα 2-3 τελευταία για να φεύγουμε. Μεταξύ Foreigner, συγκροτηματάρα για την εποχή τους, μπορεί και να μην έχουμε βάλει ποτέ. Αν και παίξαμε αρκετά αυτόν τον δεκαετιόν, έχει τόσα ωραία τραγούδια που... Και αυτό είναι από τα καλά σίγουρα. Λοιπόν, Αποστόλης, ναι, εδώ για το Ρόμπι Γουίλιαμς ότι είχε γενέθλια, οκ. Okay. Ο Γιώργος λέει, Αμαριλής είπες και νόμιζα ότι ακούω άλλο σταθμό. Peter Gabriel, In Your Eyes, τα ακούσαμε νωρίτερα. Ποια Αμαριλής, εδώ μου ζήτησαν την άλλη φορά και έφυγα
κάτω από το τραπέζι, τι ήταν που μου, και μου τα κάνουν και επίτηδες μερικοί. Είναι κάνα δύο επίτηδες, με πολεμάνε. Τι είχε ζητήσει ο άλλος? Ένα πολύ, όχι ένα, κάνα δύο τρία πολύ περίεργα, δηλαδή πολύ, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει, πάντως νούμερο 13 στον ΟΑΣΤ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, Καλημέρα στο Δαμιανό που μιλάει με τον πρέποντα σεβασμό. Καλησπέρα, καλημέρα σας λέει κύριε Κώστα. Μπράβο παιδί μου. Άρα θα ικανοποιήσουμε και την επιλογή έτσι. Όπως μιλάς ωραία, λες και είμαστε τίποτα αρχιμανδρίτες εκεί πέρα, τίποτα. Το Come Undone από Robin Williams. Ωραία, το έχω παρκαρισμένο για μετά. Λοιπόν, τον Peter Gabriel παραπάνω τον ακούσαμε. Me and my monkey, το έχω και αυτό παρκαρισμένο, Άγγελε. Και εμένα μου αρέσει αρκετά αυτό. Έχουμε δύο από Robbie Williams, αυτά θα προλάβουμε. Τα παραπάνω παιδιά όχι. Βλέπω το φιλ εδώ μου ανεβάζεται. Αυτό το βάλαμε, δεν θυμάμαι. Παιδιά δεν τα προλάβουμε. Πάμε λίγο και το Come and Done. Μετά Me and My Monkey. Και κλείνουμε με το Radio Gaga από, το, από Queen που θέλατε, που ταιριάζει και με, με τη μέρα, έτσι. Αυτά, μη στείλετε άλλα. Μιχάλη, και από τα αγαπημένα μου είναι, αλλά δεν χωράει γιατί είναι ήδη και 54 και πρέπει να βάλουμε πέρα από αυτό και άλλα δύο. Rory Gallagher ήθελε το Moonchild. Την επόμενη φορά που θα κάτσει κάτι έτσι σε ροκιά, ρίχτω να το προκρίνουμε με τη μία, γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ. Εν τω μεταξύ έχουμε και ενστάσεις εδώ με το φίλο που έλεγε ότι διώχνει τα δαιμόνια τρώγοντας πιτόγυρα με ρώσικη. Και έχουμε παρέμβαση εδώ, κόλαφο θα λέγαμε, καταπέλτιο δοστρωτήρα από τον Γιώργο που λέει ότι εντάξει, αλλά η ρώσικη στο πιτόγυρο είναι παλαιοημερολογητική συνήθεια. Να τα και τα ευχάριστα. Ωραία, ωραία. Στείλετε και άλλα παιδιά, δεν τα προλάβουμε. Καλημέρα και στον Αποστόλη που λέει ότι αν συναντηθούμε σε κάνα δορυφόρο να μην τον χαιρετήσω. Ναι, ναι, είναι αυτός που λέει ότι θα γυρίσει για ανάποδα και θα πεταχτούμε στο διάστημα. Αλλά επειδή αφισβήτησα την ανησυχία του, γιατί μάλλον πιο καλά θα είμαστε αν πεταχτούμε εκεί, θύμωσε και λέει άμα βρεθούμε σε κάνα δορυφόρο δίπλα-δίπλα μη με χαιρετήσεις. Λοιπόν, αυτά κλείνω μηνυματιέρες για να προλάβουμε λίγο και άλλα δύο στα πεταχτά από μισά και να την κοπανάμε να συνεχίσετε με Σεριάνη. Το οποίο Σεριάνη είναι πανετοιμότατο, άρα και εμείς πάμε στο πρώτο τελευταίο. Έτσι είπαμε μισό από αυτό και μισό από το άλλο και τα περισσότερα τα βλέπουμε, τα λέμε και τα ακούμε αύριο με το καλό. Αν πάνε όλα καλά, γιατί είναι και Τρίτη και 13 και δεν μας πέσει καμία γλάστρα στην κεφάλα. Rollerblades, smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down, he liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the
wedding chapels and the neon signs. She said I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car. Oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. Εν τω μεταξύ, το πιο σημαντικό μήνυμα έρχεται τώρα στα τελειώματα από τον 380. Το Σάββατο, λέει, ο παδί της επίπεδης γης και το επίπεδο κλίματος λέγανε για δύο φεγγάρια. Α, τα λέγανε, δεν τα λες εσύ. Για δύο φεγγάρια, λέει, παλιά που ήταν κάποτε πολύ αγαπημένα και πέρασε ένας δρακονιανός και σκότωσε το ένα. Βέβαια, αυτά είναι θέματα. Πήγατε πάλι σήμερα αλλού και αλλού. Νόμιζα ήταν τόση, λες εσύ, αποκλειστική είδηση. Λοιπόν, θα επανέλθουμε γιατί τα θέματα, αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Προς το παρόν πάμε να βάλουμε το τελευταίο για να φεύγουμε γιατί είναι και 58. Και καλή συνέχεια Μεσεριάννη, και αύριο θα ανοίξουμε και το φάκελο Δρακονιανή. Εντάξει, όπως και δίποτε, γιατί μας πετάνε μέσα κάτι ακρίβειες και κάτι άλλα για να μας αποπροσανατολίζουν να φεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα που είναι αυτά εδώ ακριβώς. Άντε, ποιο είχαμε, χρόνια πολλά και στο ραδιόφωνο γενικά και στο δικό μας και γενικότερα, Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου μεταξύ άλλων και Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικών, βέβαια, αυτό δεν ξέρω αν το υιοθετούμε. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε. Λοιπόν, τα περισσότερα θα τα πείτε με τον Γιάννη και θα τα ακούσετε. Αφήνω και δύο λεπτάκια από το τελευταίο εδώ που είναι και πολύ ταιριαστό για την ημέρα. Radio Gaga από Queen. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο τα περισσότερα. Γεια και χαρά.